Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Αναστασία Γιάμαλη και τώρα ξεκινάει το Κόντρα 24. Περιμένουμε και απόψε τα mail, τα τηλέφωνα και τα tweets σας. Έχουμε πει πως χωρίς εσάς και χωρίς να διαμεσολάβει τη μεταξύ μας επικοινωνία δεν βγαίνει η εκπομπή. Θέλω να σας πω ότι παίρνουμε τα μηνύματά σας κάθε μέρα. Συμμεριζόμαστε τις αγωνίες σας και όσων από εσάς έχουν μικρά μαγαζιά και επιχειρήσεις και όσων από εσάς η σύμβασή τους μπήκε σε αναστολή και όσων από εσάς τρέμετε την εκπεριτροπή σε εργασία. Διαβάζουμε καθημερινά ότι κάποιοι καλείστε να ξανανοίξετε τα μαγαζιά σας έχοντας πάρει μόνο 800 ευρώ, άλλοι δεν μπήκατε στην επιστρεπτέα προκαταβολή και στα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που δίνει η πολιτεία. Η κατάσταση δεν είναι ούτε απλή, ούτε εύκολη. Οι αρμόδιοι ξεκίνησαν με προβλέψεις για μια ύφεση της τάξης του 4% στις αρχές της κρίσης του κορονοϊού και τώρα έχουν ανεβάσει την πρόβλεψη στο 13% και το μέλλον είναι αβέβαιο. Εμείς λύσεις δεν μπορούμε να δώσουμε, μπορούμε όμως να ζητήσουμε τις απαντήσεις από τους αρμόδιους και να ανοίξουμε μια επί της ουσίας συζήτηση για τα προβλήματα που βιώνει η πλειοψηφία του κόσμου. Ως ομάδα της εκπομπής συνομολογήσαμε πως κατάλληλη για να κάνουμε τούτη την κουβέντα είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και ο Τομεάρχης Οικονομίας και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς. Επειδή όμως θέλαμε να ακούσουμε και τον κόσμο της αγοράς, καλέσαμε απόψε εδώ τον κύριο Κωνσταντίνο Μίχαλο, τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος και τον κύριο Τηλέμαχο Νικολετάτο, επαγγελματία του χώρου εστίασης. Σταθερά στο πλευρό μου είναι ο Σπύρος Σουρμελίδης. Καλησπέρα, Σπύρο μου. Και θα ήθελα, θα συνδεθούμε όταν έχουμε τους δύο υπουργούς για να συζητήσουμε. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω καλησπερίζοντας και τον κύριο Μίχαλο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Χαιρόμαστε πολύ. Όχι, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι μετά από 50 περίπου ημέρες καραντίνας μας δίνεται η δυνατότητα να έρθουμε στο στούντιο. Με αυτόν τον τρόπο σηματοδοτείται νομίζω και μια επιστροφή στην κανονικότητα που είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτή την περίοδο. Έχετε δίκιο. Να καλησπερίσω και τον κύριο Καβαθά. Καλησπέρα και σε εσάς. Και σε εσάς. Και να δω και να καλησπερίσω και τον κύριο Νικολετάτο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εγώ. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Είναι στην αίθουσα των ειδήσεων ο κύριος Νικολετάτος, κυρίες και κύριοι, γιατί κρατάμε και τις αποστάσεις. Νέα κατάσταση, νέα ήθη, νέα κανονικότητα. Λοιπόν, πάμε να... εξαιρετικά. Πάμε να καλησπερίσουμε λοιπόν και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε απόψε κοντά μας. Καλησπέρα κυρία Γιάμαλη, καλησπέρα σε όλους τους προσκεκλημένους σας, καλησπέρα στους ελεύθερες σας. Να είστε καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα και στον κύριο Νίκο Παπά, τομεάρχη οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή στα νότια της Β' Αθηνών, με συγχωρείτε. Καλησπέρα σας κύριε Παπά. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στους ελεύθερες. Είναι πολύ ενδιαφέρον που σας έχουμε κύριοι εδώ, γιατί θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε, παρότι ξέρω ότι οι τηλεδιασκέψεις έδωσαν και πήραν όλο αυτό το διάστημα και των δύο σας και οι συζητήσεις, αλλά να ακούσει και ο κόσμος τι λέει ο κόσμος της αγοράς. Οπότε θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στον κύριο Μίχαλο να μας κάνει μια πρώτη αξιολόγηση αυτών των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στα μέσα της εβδομάδας και εξειδικεύτηκαν αργότερα από τους αρμόδιους υπουργούς, ανάμεσα στους οποίους και ο κύριος Γεωργιάδης που τον έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, κύριε Γιάμαλη, νομίζω ότι όλοι ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και μετέπειτα την εξειδίκευση που έγινε από τους τρεις αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Γεωργιάδη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Βρούτση και βεβαίως, συγγνώμη, και τον Υπουργό Τουρισμού. Όπως είπε λοιπόν και ο Πρωθυπουργός, στην ουσία αυτό είναι ένα πρόγραμμα γέφυρα με ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Το προσδιορίσε για Οκτώβριο φέτος, διότι πραγματικά δεν γνωρίζουμε τις παραμέτρους αυτή της πανδημίας. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει ένα δεύτερο κύμα. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι σε ορισμένα σκέλη και όχι τόσο πολύ στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος πρέπει να πω προερχόμενος και από την αγορά και όλη αυτή την περίοδο παρά την καραντίνα, στα ουσιαστικά θέματα της αγοράς, ιδιαίτερα όπως είναι ο τραπεζικός τομέας που λυπούμε ιδιαίτερα που θα το πω, δεν έχει αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, δίνει έναν αγώνα
αγώνα, δίνουμε μαζί έναν αγώνα στο θέμα αυτό των τραπεζών που πρέπει να σταθεί αρρωγός στην υγιή επιχειρηματικότητα. Εδώ που εστιάζουμε το πρόβλημα της αγοράς είναι η έλλειψη ρευστότητας. Και αυτό είναι το κομμάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ιδιαίτερα μετά και την, μετά τα εργαλεία τα οποία έχει η στη φαρέτρα της η κυβέρνηση, τόσο από κρατικούς πόρους όσο και από άλλα ευρωπαϊκά φόρα που μπορούν οι τράπεζες με την μόχλευση αυτή η οποία θα υπάρχει να τροφοδοτήσουν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ξέρουμε ότι από τη Δευτέρα ξεκινάει η εστίαση και πραγματικά χαίρομαι που υπήρχε μια επίσπευση του χρόνου. Ελπίζαμε ότι θα ξεκινούσε στις 4 Μαΐου, καθυστέρησε, τέλος πάντων επέτρεψε και το Επιστημονικό Συμβούλιο με την απόφαση την οποία πήρε, να γίνει αυτή η αρχή στις 25 του μηνός, τη Δευτέρα. Και αυτό είναι θετικό, διότι όπως έχουμε πει επανειλημμένως, ο τουριστικός τομέας, τουρισμός και εστίαση απαρτίζουν το 30% του συνολικού κρατικού ΑΕΠ. Μάλιστα. Πολύ πιο σημαντικό όμως είναι ότι σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή τα νησιά του Ιωνίου και τα νησιά του Αιγαίου, σε τοπικό επίπεδο, το εισόδημα το οποίο έχουν οι τοπικές κοινωνίες από τουρισμό και εστίαση είναι το 80-90%. Άρα θα έπρεπε να έχει δοθεί, και αυτό αν θέλετε είναι μια παρατήρηση στο θέμα των βάουτσερ τα οποία εξέδωσε ο Υπουργός, στην εξειδίκευση που έκανε ο Υπουργός Τουρισμού, ο κ. Θεοχάρης. Είναι μόνο 30 εκατομμύρια. Εμείς καταθέσαμε μια εμπεριστατωμένη και κοστολογημένη πρόταση ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων περίπου πριν ένα μήνα, να μπορέσει να διατεθεί το 5% των εσόδων που είχαμε από τον τουριστικό κλάδο πέρυσι, έτσι ώστε στην επανεκκίνηση του τουριστικού κλάδου να ενεργοποιήσουμε αυτό που λέγαμε παλιά τον καλύτερο τουρίστα, που είναι ο Έλληνας τουρίστας. Να δοθεί δηλαδή η δυνατότητα που δημιουργεί και μια ασφάλεια, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την εξάπλωση του ιού, την τυχόν εξάπλωση του ιού, διότι ο Έλληνας, ο οποίος θα επισκεφθεί οποιοδήποτε τουριστικό προορισμό, έχει μια πολλαπλασιαστική αξία που δεν έχουν οι ξένοι τουρίστες. Συνήθως όταν έρχονται οι ξένοι μπαίνουν μέσα σε ένα κατάλημα, το all inclusive όπως συνηθίζουμε να λέμε, και πολύ σπάνια μπορεί να βγουν στην περιοχή, άρα να ξοδέψουν και εκτός της μονάδας. Και βεβαίως το άλλο, και κλείνω, σημαντικό που αφορά τον κύριο Βρούτση, είναι το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών στην εκπεριτροπή σε εργασία. Ναι, στην καταβολή του μισθολογικού κόστους από τον επιχειρηματία για το 15ήμερο που θα εργαστεί ο εργαζόμενος. Ναι, βεβαίως και στις ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες θα πρέπει να καταβάλει ο εργοδότης για το 15ήμερο το οποίο θα δουλέψει ο εργαζόμενος. Αλλά δεν μπορεί να είναι υπόχρεος ο εργοδότης να πληρώσει το δεύτερο 15ήμερο το οποίο δεν θα εργαστεί, αλλά το μισθολογικό κόστος θα καλυφθεί από το πρόγραμμα συνεργασία που προέρχεται από την συμφωνία ΣΟΥΡ, η οποία έχει γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι τότε δυστυχώς δεν διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και πολύ περισσότερο τις θέσεις εργασίας, που νομίζω ότι είναι και το σημαντικότερο θέμα. Μάλιστα, να ανοίξουμε την κουβέντα και με τους πολιτικούς μας, και αμέσως μετά θα πάω στον κύριο Καβαθά. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω να ξεκινήσω από εσάς. Θα ξεκινήσω από μια γενική ερώτηση, η οποία όμως έχει σημασία, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Θέλετε να μας σπάσετε, να μας εξηγήσετε τελικά το ύψος των μέτρων που έχετε πάρει? Ακούω από το ΣΥΡΙΖΑ ότι βάζετε μέσα και την, πώς την λένε, την προστιθέμενη αξία των μέτρων για να φτάσουμε σε αυτά τα 24 δις. Θέλετε εσείς να μας εξηγήσετε ποια είναι αυτά τα 24 δις, πώς έχουν πάει? Γιατί εγώ έχω μείνει στα 6,4 δις μέχρι το τέλος του Μάη και σε 2,1 δις που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός. Να δούμε πού είναι αυτά τα 24. Μόνο τα 7 δισεκατομμύρια του εκδοτικού ταμείου που δίνουμε, συν τα 2 δισεκατομμύρια του ΤΕΠΗΧ που ανεβάσαμε, είναι 9 δισεκατομμύρια, κύριε Γιάμαλη. Ναι. Η δισεκατομμύρια αποκαταβολή αυξήθηκε κατά 1 επιπλέον δισεκατομμύριο, άρα πάμε στα 10 δισεκατομμύρια. Εάν προσθέσετε τα 6 τα οποία εσείς λέγατε προηγουμένως, που είναι τα περίπου 800 άρια και οι αναστολές πληρωμών ΦΠΑ κτλ., πάμε στα 16. Και συν τα μέτρα τα οποία θα χρειαστούμε μέχρι τον Οκτώβριο, πάμε στα 24. Μάλιστα. Εκεί, άρα βάζετε μέσα και τα δημοσιονομικά και τις εγγυήσεις, τα δάνεια και τις αναβολές φόρων. Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, θυμίζω είχε βγάλει και ο κ. Παπάς ένα πίνακα και προσπαθούσε να αποδείξει ότι η Ελλάδα έχει κάνει τη μικρότερη παρέμβαση δημοσιονομικά από όλα τα κράτη. Ναι.
Μάλιστα. Όμως τι έκανε από τον πίνακα ο κ. Παπάς, δεν ξέρω αν έχει και πρόχειρο. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες παρουσίαζε το σύνολο των μέτρων που οι χώρες παρουσίαζαν, δηλαδή και τα εγκυοδοτικά του, τα μία και τη μόχλευση και όλα. Στην Ελλάδα παρουσίαζε μόνο τα χρήματα που έβαζε το κράτος από το ταμείο, λέει τα δημοσιονομικά μέτρα. Uh-huh. Ή θα μετρήσεις για όλους μόνο τα δημοσιονομικά μέτρα, ή θα μετρήσεις για όλους όλα τα μέτρα. Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνεις να σγκλίνεις μήλα με πορτοκάλια. Άρα, άλλωστε αυτά νομίζω λύθηκαν σήμερα και με την έκθεση της Μούντις, κυρία Γιάμαλη, η οποία αν τη διαβάσατε, τι λέει. Λέει ότι τα μέτρα της ελληνικής κυβερνήσεως για το μέγεθος του ελληνικού προϋπολογισμού και για τις αντοχικές ελληνικής οικονομίας ήταν εξαιρετικά γενναιόδωρα. Τα θεώρησε η Μούντις εξαιρετικά αποτελεσματικά και αυτό και αν είδατε προέβλεψε πολύ μικρότερη ύφεση από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι και πολύ ταχύτερη ανάκαμψη από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι. Και η Μούντις δεν νομίζω να θεωρείται ότι είναι κάποιος οίκος που επηρεάζεται από την ελληνική κυβέρνηση που ελέγχεται. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Άρα. Τέτοιου είδους μεγάλη δημοσιονομική παρέμβαση έχει γίνει, πάντα στα πλαίσια που αντέχει η οικονομία μας, ο προϋπολογισμός μας και οι υποχρεώσεις που κουβαλάμε τον παρελθόν. Γιατί εμείς ως κράτος έχουμε και δεσμεύσεις που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε ενδεχομένως πράγματα που μπορούν να κάνουν άλλα κράτη με μεγαλύτερη ευκολία. Και αυτό καταλαβαίνει ο καθένας και σίγουρα ο κ. Παπάς που έχει κυβερνήσει. Τώρα, θα ήθελα και δύο λόγια να πω σε αυτά που άκουσα προηγουμένως. Εγώ προσωπικά ως Υπουργός Ανάπτυξης, αλλά πιστεύω και το σύνολο της κυβερνήσεως, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον COVID-19, προσπαθήσαμε όχι να το παίξουμε ξερόλες ή άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν μια απόφαση και τέρμα αυτή είναι, αλλά είχαμε ανοιχτεί και την πόρτα των γραφείων μας και τα κινητά μας και τα μυαλά μας στην αγορά. Ο κ. Μίχαλος Παπάς που είναι εκεί θα σας επιβεβαιώσει ότι μαζί είχαμε συνεργασία πολύ στενή την πρώτη μέρα. Μας το έχει ξαναπεί όταν έχει εμφανιστεί άλλες φορές στην Ελλάδα. Να πω και κάτι που δεν είναι γνωστό, ίσως να μην ήθελε ο ίδιος να το πει. Στην μάχη που δώσαμε για να αλλάξουμε τον εντελωνιακό κώδικα και να επιταχύνουμε τις αγωγές εθιλικής αλκοόλης, αναφέρομαι στην πρώτη εβδομάδα των μέτρων, όταν όπως θυμάστε ξαφνικά υπήρξε η τεράστια ανάγκη για να αγοράζουν όλοι αντισηπτικά και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε ο κ. Παπάς να βάλουμε διατίμηση, ο κ. Μίχαλος βοήθησε καθοριστικά με τις συμβουλές του και νομίζω και εμείς κύριε Μίχαλε κινηθήκαμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ίσως πρωτόγνωρη το ελληνικό κράτος, για να μπορούμε να αλλάξουμε τη νομοθεσία, να επιταχύνουμε τις αγωγές εθιλικής αλκοόλης, να εξασφαλίσουμε πλήρη επάρκεια στην αγορά. Στην πορεία, εμείς δώσαμε και ταχύτατα άδειες παραγωγής αντισηπτικών και μάζαμε μια τροπολογία που όμορφα τα κόμματα στήριξαν στην Βουλή και ο ΣΥΡΙΖΑ και τους ευχαριστώ. Και έτσι, μετά από τρεις εβδομάδες περίπου, όχι μόνο η αγορά γέμισε αντισηπτικά, αλλά και τιμές πήραν πολύ γρήγορα καθοδική πορεία. Περίπου το ίδιο το οποίο έγινε τώρα και με τις μάσκες. Άρα λοιπόν, ακριβώς επειδή ήμασταν πάντα ανοιχτοί με την αγορά, ακριβώς γι' αυτό μπορούσαμε να κάνουμε και γρήγορα πράγματα που κατά το παρελθόν θα έπαιρναν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ή να πω για τον κύριο Καβαθά που είναι εκεί, αν και δεν έχει μιλήσει, μια και τη Δευτέρα ανοίγει η εστίαση, θυμίζω ότι για να αποφασίσουμε τα μέτρα, τον συγκερασμό, ας το πούμε έτσι, των αποφάσεων των ειδικών γιατρών για το πώς θα άνοιγε η εστίαση και τον ρεαλισμό να μπορούν να δουλέψουν τα καταστήματα αυτά με ένα σχετικά βιώσιμο τρόπο, δεν αφήσαμε πάλι απ' έξω την αγορά. Φέραμε τον κύριο Καβαθά μαζί με τον κύριο Παθανάση και συνομιλήσαμε αρκετά μαζί του και σε εστιατόρια και στο γραφείο μας για να βγάλουμε άκρη και να δούμε πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει καλύτερα. Άρα θέλω να πω με αυτό ότι αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η εποχή που δεν προσφέρεται για φτηνή αντιπολίτευση ούτε για καυγάδες. Mm-hmm. Κανένα μας δεν ήθελε να έρθει αυτή η συμφορά. Δεν είναι μια συμφορά μόνο ελληνική, είναι μια παγκόσμια κρίση. Αλήθεια. Σε αυτή την παγκόσμια κρίση προσπαθεί και η Ελλάδα να σταθεί με όσο καλύτερο τρόπο μπορεί. Θα κάνουμε και λάθη, αλλά σε γενικές γραμμές και όχι μόνο στην υγειονομική πλευρά της κρίσης, όπως λέγεται. Στην υγειονομική έχουμε πάει προφανώς εξαιρετικά καλά, mm-hmm. αλλά και στην οικονομική πλευρά της κρίσης μέχρι στιγμής. Ξύλο να χτυπήσω, ακόμα κρατιόμαστε. Και αν καταφέρουμε στον τουρισμό να πετύχουμε κάτι παραπάνω από αυτό που προβλέπουν, δηλαδή το πάρα πολύ χαμηλό το οποίο προβλέπουν, θα είμαστε πολύ καλύτερα. Να πω και ένα τελευταίο για να μην καταχάσω τον χρόνο. Ο κ. Μίχαλος ανέφερε την ανάγκη να δούμε το 5% των εισπράξεων. Ο τουρισμός πέρσι έκανε στο ΑΕΠ περίπου 19 δισεκατομμύρια. Άρα αυτό που λέει ο κ. Μίχαλος είναι περίπου, αν το υπολογίζω σωστά, 900 εκατομμύρια με ένα δις. 900 εκατομμύρια. Πολύ ωραία. Για τον κοινωνικό τουρισμό. Πρώτα απ' όλα, σήμερα προσφέρεται στη Βουλή, ψηφίστηκε μια διάταξη νόμου μέσα στο νομοσχέδιο του κ. Θεοχάρη για τον τουρισμό, το οποίο προβλέπει ότι με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Τουρισμού θα μπορούμε να αυξάνουμε
κατά το μέτρο που αντέχει ο προπολογισμός, τον κοινωνικό λεγόμενο τουρισμό, τα βάουτσερ τουρισμού δηλαδή, για να ενισχύσουμε τον εσωτερικό τουρισμό. Προφανώς, ο τριπλασιασμός του κοινωνικού τουρισμού που ανακοίνωσε ο κ. Βρούτσο χθες από τα 10 εκατομμύρια στα 30 εκατομμύρια και ο τριπλασιασμός των βάουτσερ που έχει το Υπουργείο Τουρισμού από τα 5 εκατομμύρια στα 15 εκατομμύρια δεν είναι ο τελικός στόχος, είναι μόνο η αρχή. Μάλιστα. Σίγουρα δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σε 900 εκατομμύρια, αλλά σίγουρα θα δοθούν πολλά λεφτά για να ενισχυθεί και ο εσωτερικός τουρισμός. Κύριε Γεωργιάδη, πάρα πολύ σύντομα όμως, γιατί θυμάμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σας είχε προτείνει 14 δις δημοσιονομικά μέτρα και τότε η απάντηση ήταν δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Βρήκατε τα λεφτόδεντρα και δίνετε 24. Όχι. Η διαφωνία μας με το ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή ήταν αυτή που είχε δημιουργήσει την παρεξήγηση. Αν θυμάστε με εκείνο το κομμένο βίντεο που μου παίζανε με τα 300 κιλά, όπου κανείς δεν κανένας ακούσει τι είχα πει ακριβώς. Τότε, αν θυμάστε, είχε βγει ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ο κύριος Παπάς, αν θυμάμαι καλά, και είχαν προτείνει στον συγδέμη Μητσοτάκη να βγει αμέσως και να μοιράσει λεφτά. Εμείς είπαμε τότε και εγώ ότι δεν έχει νόημα να μοιράζει λεφτά την ώρα που είμαστε σε καραντίνα. Αντιθέτως, πρέπει να κρατήσει τα πυρομαχικά σου, γιατί αυτή η κρίση θα έχει χαρακτήρα μαραθωνίου δρόμου και 100 μέτρων. Γι' αυτό και είπαμε, θα δώσουμε μεγάλη ρευστότητα όταν ξεκινήσει η αγορά να λειτουργεί, αυτό κάνουμε τώρα, και θα κρατήσουμε εμπολεμοφόδια, θα κρατήσουμε χρήματα για να μπορούμε να δίνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, και αυτή είναι η έννοια μέχρι τον Οκτώβριο, για να κρατήσουμε ζωντανή την αγορά σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η διαφωνία μας ήταν δηλαδή όχι μόνο ως προς το ύψος τόσο, όσο ως προς το πώς θα τα δώσουμε και με ποιο τρόπο. Μάλιστα. Να πάω τώρα και στον κύριο Παπά. Κύριε Παπά, ασκείτε έντονη κριτική, σας ακούω, σας διαβάζω, για το ύψος της ενίσχυσης που παρέχει η ελληνική πολιτεία. 24 εκατομμύρια, λέει ο κύριο, 24 δις, με συγχωρείτε, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Εσείς είχατε προτείνει στο Μένουμε Όρθιοι 1, περιμένουμε με ενδιαφέρον το Μένουμε Όρθιοι 2, 14 δις δημοσιονομικά μέτρα. Γιατί τώρα είστε δυσαρεστημένοι? Καταρχήν δεν υπάρχουν αυτά τα 24 δις και θα ήθελα να σας παραπέμψω και στην τελευταία έκθεση της Κομισιόν όπου αποτυπώνονται ακριβώς τα νούμερα τα οποία έχει πρόθεση να διοχετεύσει την αγορά η κυβέρνηση. Σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Καταγράφονται 2 δις για την λεγόμενη επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία είναι κρατικό δάνειο, δεν είναι άμεση ενίσχυση στις επιχειρήσεις. Και τα τελευταία νέα σήμερα... Τα τελευταία νέα σήμερα είναι ότι έχουν δοθεί μόνο 500 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι θα αλλάξει στο δεύτερο κύμα. Πάρα πολλές επιχειρήσεις αποκλείστηκαν από αυτό το μέτρο. Άλλες θα έπρεπε να είναι προτεραιότητες και λυπούμαστε πολύ. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ πίσω σε σχέση με το τι κάνουν άλλες χώρες για να προσφέρουν ρευστότητα στην αγορά και να σωθούν θέσεις εργασίας. Αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ να ταλαιπωρούμαστε ούτε εγώ ούτε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης για να καταλήξουμε στο αν ισχύει, αρκεί να δούμε νομίζω τον διεθνή τύπο και τους διεθνείς επιστημονικούς φορείς και τη διεθνή οικονομική ειδησιογραφία όπου αυτά τα πράγματα τα καταγράφει. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το πρόγραμμα των εγγυήσεων είναι 2 δις κρατικές εγγυήσεις και 13 δις έχει κάνει η Πορτογαλία, η οποία είναι μια οικονομία, θα σας έλεγα, συγκρίσιμη με τη δική μας. Τώρα, δεν είναι μόνο το ζήτημα του μεγέθους, αλλά είναι και το ζήτημα της υλοποίησης. Και εδώ πέρα, βεβαίως, τις άκουσα και τις παρενέσεις του Άδωνη του Γεωργιάδη προς τις τράπεζες. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι οι τράπεζες λειτουργούν με βάση ένα εγχειρίδιο το οποίο έχει νόημα μόνο σε καιρούς εντός εισαγωγικών κανονικότητας. Διότι το εγχειρίδιο τους έχει ως στόχο να εντοπίσει τον κακοπληρωτή, τον παταχτσί. Αυτή τη στιγμή και με κρατική απόφαση 90% των κλάδων της οικονομίας κατατάσσονται στους λεγόμενους πληττόμενους. Και οι πληττόμενοι κλάδοι, κατά τεκμήριο, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα πληρωμών. Άρα δεν έχει νόημα η άσκηση η οποία κάνουν οι τράπεζες στις τυπικές. Τι θα έπρεπε να γίνει λοιπόν? Θα έπρεπε να εξοπλιστεί η αναπτυξιακή τράπεζα και να πρικοδοτηθεί με κρατικές εγγυήσεις και χρήμα για να μπορέσει ακριβώς να ασκήσει μια πολιτική αντικυκλική. Διότι αυτή τη στιγμή, μίλαγα με ένα φίλο μου τραπεζικό πριν από λίγο τώρα, και ξέρετε τι μου είπε ότι δυστυχώς τα χρήματα αυτά οι τράπεζες τα κρατάνε για το πελατειακό τους φιλέτο. Αυτό δεν βοηθάει την οικονομία σε κάτι. Και προφανώς δεν έχουν διοχετευτεί, έχουν απλώς εγκριθεί ως δάνεια. Και θα πάνε σε πελάτες οι οποίοι και σε κανονικούς καιρούς θα είχαν πρόσβαση σε χρήματα. Και βεβαίως η μεγάλη πλειοψηφία η οποία μένει εκτός χρηματοδότησης θα συνεχίσει να είναι. Κάναμε και μία άλλη πρόταση. Να μην υπάρχουν κριτήρια.
Ναι, είναι η δική σας πρόταση, γιατί το ρωτάει ο κόσμος και για το ΣΥΡΙΖΑ ναι, ναι. αυτό. Να σας πω, το κριτήριο της τράπεζας είναι ότι αν έχεις καθυστερήσει μία δόση 30 μέρες, είσαι εκτός. Τελείωσε. Και δεν έχει σημασία αν το κράτος εγγυάται απλώς το επιτόκιο, όπως γίνεται με τα προγράμματα του ΤΕΠΙΧ 2 τώρα. Αντίθετα, κυρία Γιαμάλη, μετά έτσι. Βεβαίως. Μισό λεπτό, ναι. Είτε εγγυάται το επιτόκιο, είτε έχεις και κρατικές εγγύσεις. Κάναμε επίσης την πρόταση για την άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων. Και είπαμε σε πρώτη φάση να δοθούν 3 δις. Μας έγινε μια κριτική η οποία λέει ότι εδώ πέρα θα είχαμε σπατάλη. Κατά τη γνώμη μας δεν είναι έτσι. Γιατί? Γιατί από τη στιγμή του διοικητικού κλεισίματος της οικονομίας μέχρι σήμερα έχουν περάσει πάνω από 2 μήνες. Σε αυτούς τους 2 μήνες έχουν πάρθει επιχειρηματικές αποφάσεις. Η ανεργία έχει ήδη αρχίσει και εκτοξεύεται. Είδα και σήμερα το πρωί το διοικητή του ΑΕΔ σε ένα τηλεοπτικό κανάλι άλλο να λέει ότι υπάρχουν 125.000 εποχικοί εργαζόμενοι οι οποίοι δεν προσελήφθησαν και είχαμε και 53.000 απολύσεις. Διαμορφώνονται λοιπόν οι επιχειρηματικές αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν πάει προς τη θετική πλευρά εάν είχαμε βεβαιώσει τις επιχειρήσεις μας ότι δεν θα συσσόρευαν χρέη μέσα στο κλείσιμο. Μάλιστα. Γιατί πώς δηλαδή να δώσουμε αυτά τα χρήματα, όχι για να τα βάλουμε στην τσέπη και να πάνε ένα ταξίδι, ξέρω εγώ μετά, αλλά να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα να καλύπτουν πάρα πολύ συγκεκριμένα κομμάτια. Υπάρχει λοιπόν το ζήτημα της χρονικότητας και άλλο ένα ζήτημα, και κλείνω για να μιλήσει και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Υπάρχει το ζήτημα το θεσμικό στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει και καλώς λέει ότι πρέπει να γίνει πάρα πολύ μεγαλύτερη δαπάνη και έπρεπε να διοχετευτούν τα χρήματα γρήγορα. Εάν δεν υπάρχει πλαίσιο προστασίας της εργασίας, τα χρήματα θα πηγαίνουν σε τρύπιο βαρέλι. Αυτό το πρόβλημα το έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το καιρό. Εάν δείτε τα νούμερα, κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη που ανακοινώνουν τον αριθμό των νέων αιτήσεων για επίδομα ανεργίας, ναι, προσεγγίζουν αυτή τη στιγμή το 20% των ανεργίας. Άρα θέλει και δαπάνη και πλαίσιο για την προστασία της εργασίας και ενίσχυση στις επιχειρήσεις πέρα από τους τραπεζικούς κανόνες. Μάλιστα, είναι το πιο κρίσιμο και ξέρετε, όταν ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τον Υπουργό Ανάπτυξης να κάνει απλώς παρενέσεις προς τις τράπεζες, τον ζώνουν τα φίδια. Μα έχει καλέσει τις τράπεζες να δώσουν δάνεια σε επιχειρήσεις χωρίς καθυστερήσεις, ο κύριος Γεωργιάδης. Το άκουσα και έκανε καλώς. Και θα έλεγα να υψώσει τη φωνή του ακόμα περισσότερο και να φωνάξουμε και εμείς. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι δεν φτάνει αυτό. Και πρέπει με τρόπους πρωτότυπους να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχει η αναπτυξιακή τράπεζα. Κύριε Παπά, αυτό θέλω να επιμείνω. Επειδή μας το ρωτάνε και το ζητούν συνεχώς. Είπατε τώρα, το χαρακτηρίζετε τρόπους πρωτότυπους. Προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ίσως και κάποια άρση κριτηρίων, διότι το 70% και πάνω των επιχειρήσεων, να μην πούμε και παραπάνω, έχει μεγάλο πρόβλημα να πλησιάσει τις τράπεζες. Είτε από παλιά χρέη, είτε από χρέη τρέχοντα. Δεν έχει τα κριτήρια για να πάρει λεφτά. Το ξέρει όλη η αγορά αυτό. Εγώ δεν είπα ότι ένας επιχειρηματίας ο οποίος δεν έχει περάσει ούτε έξω από τον ΕΦΚΑ ή δεν έχει καταβάλει ποτέ ασφαλιστικές εισφορές να έχει δικαίωμα σε ρευστότητα αυτή τη στιγμή. Δεν λέμε τέτοιο πράγμα. Αλλά το τραπεζικό κριτήριο είναι κριτήριο ομαλότητας. Τη λέμε αυτή τη θέση και την διατυπώνουμε με αγωνία για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Είναι απολύτως ακατάλληλο αυτό το εγχειρίδιο για τον καιρό της μεγάλης αναταραχής, η οποία αναταραχή βρήκε και την οικονομία μας σε μια στιγμή όπου υπήρχε και κάμψη. Διότι εδώ, και για να κλείσω και να δώσω και την πάσα στον Άδωνη να απαντήσει αν θέλει, είχε ήδη ξεκινήσει να μειώνεται η απασχόληση πριν τον κορονοϊό, είπε ψέματα δηλαδή ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στην προχθεσινή του δήλωση. Ναι. Και είχε μειωθεί και η βιομηχανική παραγωγή και οι δείκτες στο λιανικό εμπόριο υποχωρούσαν και η ονή δεν ήταν θετική. Χαμογελάει ο κύριος Γεωργιάδης, οπότε είναι μια καλή στιγμή να τον ακούσουμε. Είναι, ξέρετε, εντυπωσιακό να θες να ζεις στο δικό σου φαντασιακό κόσμο. Ο στόχος για την ανάπτυξη του 2019 να κάνουμε μια προσπάθεια να είναι δημιουργική η συζήτηση. Ο στόχος για την ανάπτυξη του 2019 ήταν
1,96% για την ακρίβεια. Εγώ έλεγα θα περάσουμε το 2%. Τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ βγάλανε ότι το 2019 πιάσαμε το 1,94%. Δηλαδή υπολοιπόμαστε του επίσημου στόχου κατά 0,02%. Η πτώση άρχισε να έρχεται επί των ημερών σας, κύριε Γεωργιάδη. Δεν άρχισε καμία πτώση. Συγκρίνανε το τελευταίο τρίμηνο του 2019 με το τελευταίο τρίμηνο του 2018. Με τη διαφορά ότι το πακέτο που έδινε ο κύριος Τσίπρας κάθε χρόνο της ρευστότητας δινόταν πάντα το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Το πρωτογενές πλεόνασμα λέτε. Ακριβώς. Ενώ ειδικά το έτος 2019 το έδωσε πριν από τις ευρωεκλογές. Έτσι τι κάνανε, μεταφέρανε περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ρευστότητας από το τελευταίο τρίμηνο στο δεύτερο τρίμηνο. Και βγήκαν και είπανε, δώσαμε στο δεύτερο τρίμηνο μεγάλη ανάπτυξη, ενώ έπεσε η ανάπτυξη επί Νέας Δημοκρατίας. Ενώ συγκρίνανε. Από κάπου προέκυψε το υπόλοιπο, το κενό. Απόδειξη ότι. Αριθμητικά από κάπου προέκυψε. Στην πρόσθεση κάτι δεν υπήρχε. Θα με συγχωρέσετε. Μην μιλάμε μαζί τον άλλον. Το πόσο καλά πήγαινε η οικονομία μας και το πόσο καλές ήταν οι προοπτικές της, δεν χρειάζεται να αντιδικεί η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ ή ο Γεωργιάδης με τον Παπά. Αποτυπωνόταν στις αγορές, όπου θυμίζω ότι το Φεβρουάριο του 2020 κύριε Γεωργιάδη, το επιτόκιο δανεισμού της Ελλάδας έπεσε κάτω από το 1%. Το επιτόκιο της Ελλάδας είναι σταθερά καθοδικό από την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, κύριε Γεωργιάδη. Κυρία Γιάμαλη, και καλό είναι αυτό και μπράβο. Κάτω από το 1% δεν είχε πέσει ποτέ από το 1821 που έγινε η Ελληνική Επανάσταση. Έπεσε το πρώτο δίμηνο του 2020 και οι αγορές, όπως καλά γνωρίζετε, προεξοφλούν την εξέλιξη της οικονομίας. Η κρατήση στον τουρισμό για το έτος 2020 ήταν σύν 23%. Η κατανάλωση ήταν φυσικά αυξημένη και όχι μειωμένη. Η βιομηχανική παραγωγή που είπε ο κ. Παπάς ότι έπεσε είχε να κάνει με τη μείωση κατανάλωση των καυσίμων και όχι φυσικά τη μείωση της πραγματικής παραγωγής. Η οικονομία λοιπόν πήγαινε πάρα πολύ καλά και βεβαίως αυτό που είπε που είναι εξωφρενικό και απολύτως ψευδές, ότι είχε αρχίσει να αυξάνεται η ανεργία. Δεν θα να κάνετε τώρα Google. Όχι, 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 όχι. Είπα έπεφτε η απασχόληση. Μειωνόταν. Ήμουν απολύτως ακριβής. Όχι, όχι. Άδωνη, με συγχωρείς. Μια στιγμή. Είπα έπεφτε η απασχόληση. Σήμερα ξανακοίταξα τα στοιχεία. Όχι, έπεφτε η απασχόληση. Ενεργία. Άρα ανέβαινε η απασχόληση. Όχι. Θέλω να δεις τα στοιχεία της Ελστάτ. 2020 σταθερά. Και κάθε μήνα διακυβερνήσεω τη Νέα Δημοκρατία, κάντε τώρα Google στην Ελλάδα. Δεν ισχύει αυτό και το ξέρει. Δεν ισχύει αυτό και το ξέρει. Έπεφτε η απασχόληση. Το ξέρετε κι εσεί, κύριε Παπά, πάρα πολύ καλά. Δείτε τα στοιχεία. Εγώ ξανά είδα τα στοιχεία. Μια μεγάλη συμφορά. Η Νέα Δημοκρατία έπεφτε διαρκώς η ανεργία. Και το κυριότερο, αυτός είναι και ο πιο κρίσιμος δείκτης για μένα, το τελευταίο τρίμηνο του 2019, το οποίο τόσο κατηγορείται, αν ήταν λίγο πιο επιμελής ο κύριος Παπάς, θα έβλεπε ότι είχε τη μεγαλύτερη αύξηση ιδιωτικών επενδύσεων της τελευταίας 15ετίας. Ήτι 30%. Και αυτό ακριβώς προέβλεπε. Όταν σας έλεγαν όμως ΣΥΡΙΖΕΙ ρεκόρ δεκαετίας στις ξένες επενδύσεις, τους λέγατε ψεύτες και τώρα χρησιμοποιείτε το επιχείρημα. Το ρεκόρ επενδύσεων της κυρίας Γιάμαλη των ΣΥΡΙΖΕΙΟΝ έγινε μόνο με επενδύσεις της κυβερνήσεως Σαμαρά. Ούτε μία καινούργια δική τους. Επανέρχομαι. Ήταν η Φραγκόρτ, ήταν το Ελληνικό, ήταν όλα αυτά τα οποία πολεμάγανε. Ήταν και η κορίτσι λοιπόν, πατρών, ήταν η 65. Το Ελληνικό θα το πιάσουμε μετά με αυτές τις μπουλντόζες που έχουμε καιρό να δούμε. Πάμε λοιπόν. Επανέρχομαι. Για μην αντιδικούμε άλλο. Όλα τα report όλων των ξένων οίκων και γι' αυτό και συνεχώς αναβαθμίζονται. Μίζαν την πιστολική ικανότητα της χώρας, είναι ότι η οικονομία μας πήγαινε καλά. Αυτό μπορεί να μην αρέσει τον κύριο Παπά, το αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ιστορία. Η ουσία είναι ότι συναντήκαμε τον COVID-19. Όχι εμείς, το σύνολο της ανθρωπότητας. Τώρα, άλλο ψεύδος που ακούστηκε, ότι η Πορτογαλία έδωσε 13 δισεκατομμύρια και η Ελλάδα 2. Απολύτως ψευδές. Η Ελλάδα έχει δώσει με τη μόχλευση και την επιστρεπτέα προκαταβολή 11 δισεκατομμύρια. Η Πορτογαλία με τη μόχλευση δεν και όλη η Γαλλία αυτό. Είχε 13 δισεκατομμύρια. Άδωνη, μισό λεπτό, να συμφωνήσουμε κάποιους κανόνες. Να μιλάμε τώρα για το ίδιο πράγμα όμως. Η Πορτογαλία έκανε έτοιμα στην Κομισιόν για να πάρει έγκριση παράκαμψης των κρατικών ενισχύσεων 13 δις. Η Ελλάδα έκανε 2 δις.
Όχι. 2 δισεκατομμύρια το υγειοδοτικό. Άρα 2,7 δισεκατομμύρια πήρε εγώ για να αυξήσω τον αναπτυξιακό νόμο 4,7 δισεκατομμύρια. Για τα 2 δις πανηγυρίζατε στο Twitter εσύ και ο Χρήστος ο Σταϊκούρας. Το 2 δισεκατομμύρια είναι μόνο για το ένα πρόγραμμα, σας λέω. Αυτό μόνο λέω και εγώ. Για το ίδιο πρόγραμμα η Πορτογαλία έκανε 13 δις. Όχι για το ίδιο, σας λέω. Εμείς έχουμε φτιάξει πολλά διαφορετικά εργαλεία. Αυτό πρέπει να σου εξηγήσω τόση ώρα. Δεν έχουμε φτιάξει ένα εργαλείο. Έχουμε φτιάξει πολλά διαφορετικά και έχουμε πάρει πολλές διαφορετικές εγκρίσεις. Όσον αφορά δε την ταχύτητα, και θα το πω με μεγάλη περηφάνεια κυρίως για τους συνεργάτες μου. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί έχω μπερδευτεί, Υπουργέ. Κύριε Γεωργιάδη, Υπουργέ. Ναι. Ένα λεπτό. Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι 2 δις ευρώ. Σωστά. Ωραία. Μέχρι στιγμής πόσοι έχουν λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή? Πολύ ωραία, ευχαριστώ που το λέτε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εδώ είχε γίνει και η μεγάλη παρεξήγηση με ένα δελτίο τύπου που είχε εκδώσει ο κ. Παπάς, το οποίο μετά το απέσυρε και δικαίως. Βγήκε με επίσημο δελτίο τύπου, αν κάνω λάθος να με διαψεύσει, και είπε ότι το μήνα Μάιο τελικά δώσαμε μόνο 55 εκατομμύρια για 8.000 επιχειρήσεις. Αυτό συνέβη, δεν είχε γίνει αντιληπτό στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η πλατφόρμα ήταν δυναμική και άλλαζαν τα νούμερα ώρα με την ώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα, έχουν πληρωθεί 51.000 επιχειρήσεις. Δηλαδή πόσο είναι αυτά, 500.000 ευρώ? Όχι, 500 εκατομμύρια μέχρι στιγμής, ναι. Και θα φτάσουν περίπου στα 700 εκατομμύρια οι πληρωμές με τις Δευτέρας. Τα 300 εκατομμύρια που περίσσευσαν από το πρώτο δισεκατομμύριο προστίθενται στο δεύτερο δισεκατομμύριο του Ιουνίου, όπου εκεί θα μπορούν να μπουν πολύ περισσότερες επιχειρήσεις. Για ποιο λόγο? Γιατί το κριτήριο είναι η πτώση του τζίρου και το Μάιο που όλες οι επιχειρήσεις ήταν κλειστές έχουν όλες πολύ μεγάλη πτώση τζίρου. Και έτσι όσες επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να μπουν και να πάρουν χρήμα με την πρώτη δόση της επιστρεπτέας προκαταβολής, θα μπουν να πάρουν με τη δεύτερη δόση της επιστρεπτέας προκαταβολής, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο. Και σας διαβεβαιώ, και εκείνοι οι άνθρωποι της αγοράς και μπορείτε να τους ρωτήσετε, πάρα πολλές χιλιάδων επιχειρήσεων έχουν ήδη πάρει τα χρήματα μέσα στο λογαριασμό τους και σε ορισμένες επιχειρήσεις, μπορώ να σας πω, είναι και αρκετές χιλιάδες ευρώ. Κάποιοι όμως ακόμη δυσκολεύονται ακριβώς. Ακριβώς λόγω των όρων οι οποίοι είναι πολύ δύσκολοι. Η ευρωπαϊκή συζήτηση. Είδατε τι έγινε χθες στην Ιταλία και τους κεραυνούς που εξαπέλυσε ο κύριος Κόντε εκεί για το εκεί τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι, λέει, κάτι το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να είμαι όμως δίκαιος πάντα προς όλους. Πρώτον, είπε ο κύριος Παπάς ότι πρέπει να αλλάξουμε τα κριτήρια. Δεν μας είπε συγκεκριμένα τι να αλλάξουμε. Εγώ πολύ ευχαρίστω να μας κάνει μια πρόταση. Ποια κριτήρια πρέπει να αφαιρέσουμε και ή και δια νόμου να επιβάλλουμε στις τράπεζες να αυτογίνεται, να το συζητήσουμε. Οφείλουμε να σας πω πρώτα ως μια πράγματα για να τα γνωρίζουν οι τηλεθεατές σας. Ναι. Τα χρήματα που χρησιμοποιούμε είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Τα ευρωπαϊκά χρήματα έχουν όρους από την Κομισιόν, από την Ευρώπη. Όρους δηλαδή που δεν μπορείς να παρακάμψεις, γιατί αν τους παρακάμψεις, αυτομάτως σταματάει η χρηματοδότηση. Όταν είπε πριν ο κ. Παπάς, η Ελλάδα αυτήν την έγκριση από την Κομισιόν και η Πορτογαλία αυτήν την έγκριση από την Κομισιόν, αυτές οι εγκρίσεις συνοδεύονται από κάποιους όρους. Ναι, αλλά η ελληνική οικονομία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και έχει περάσει και 10 χρόνια μνημόνια. Που σημαίνει ότι κάποιες επιχειρήσεις είναι ήδη σε δύσκολη φάση. Χαρακτηριστικά θέλει, αλλά η Ευρώπη τα χρήματα δίνει υποστηρημένους όρους. Οι οποίοι είναι να είναι επιχείρηση βιώσιμη. Μία επιχείρηση που κρίνεται μη βιώσιμη, στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης έχω ανεβάσει ακριβώς. Σε αυτή την έκτακτη συνθήκη επιχείρηση... δεν πρέπει να αναθεωρούνται αυτές οι νόρμες, κύριε Γεωργιάδη. Για να αναθεωρηθούν αυτές οι νόρμες πρέπει να ψηφίσουν και τα 28 κράτη. Κάτι που φαντάζομαι αντιλαμβάνεται ότι ούτε προλαβαίνουμε να γίνει τώρα, ούτε και πρόκειται να γίνει, γιατί θα ήταν η ανατροπή όλων των τραπεζικών κανόνων. Mm-hmm. Και δεν είμαι και βέβαιος πρέπει να αλλάξουν, για να είμαι ειλικρινής, διότι από τη μία είναι πολύ σωστό να θες να δώσεις ευστότητα στις επιχειρήσεις, από την άλλη είναι πολύ κρίσιμο να κρατήσει την τραπεζική πίστη και όρθιο τραπεζικό σύστημα. Διότι αν μετατρέψει την παρούσα κρίση και σε τραπεζική κρίση, τότε πραγματικά θα βρεθεί ξανά σε χάος που καλό να μην το βρούμε. Προς το παρόν λοιπόν, για να αυτό και να το κλείσω. Και να ολοκληρώσω. Το πρώτο εργαλείο που είναι το ΤΕΠΗΧ 2 και το οποίο από χθες που ξανά άνοιξε έχει ήδη δεχθεί αιτήσεις περισσότερες πια από 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τα πρώτα 1,3 δισεκατομμύρια.
Τον αριθμό των επιχειρήσεων θα θέλαμε να μάθουμε. Μέχρι στιγμής από το ΤΕΠΗΧ 2 έχουν πάρει περίπου 2.000 επιχειρήσεις χρήματα. Μάλιστα. Μέσω όρο δανείου 300.000 ευρώ και έχουν εκταμιευθεί περίπου 600 εκατομμύρια. Ή να εκταμιευθούν ακόμα, άρα 1.450 εκατομμύρια, άρα φτάσουμε περίπου στις 10 με 12.000 επιχειρήσεις που θα πάρουν ΤΕΠΗΧ 2. Μέχρι να εξαλειφθεί το ποσό όμως αυτό, θα έχει ξεκινήσει και το εγκαιοδοτικό των 7 δισεκατομμυρίων, άρα και θα μπορούν να μπουν περίπου άλλες 60 με 70.000 επιχειρήσεις που να πάρουν πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο κίνησης. Και για το ΤΕΠΗΧ βέβαια οι επιχειρηματίες λένε ότι είναι δύσκολο. Έχει 17 πιστοποιητικά, χαρτιά, έγγραφα, χαμός. Πολύ ωραία. Καλά κάνετε και μου το θέτετε. Το ΤΕΠΗΧ 2... Και η πλατφόρμα έχει προβλήματα. Το ΤΕΠΗΧ 2... Η πλατφόρμα δεν έχει προβλήματα, έχει δουλεύει με χαρά τώρα. Λοιπόν, το ΤΕΠΗΧ 2, για να το κάνουμε γρήγορα, γιατί προσέξτε τι συνέβη. Το λέω για να καταλάβουμε λέω πώς δουλεύει ο πραγματικός κόσμος. Εμείς να φτιάξουμε εργαλεία γρήγορα χρηματοδοτικά από την Αξιακή Τράπεζα. Για να φτιάξει τα εργαλεία, δεν φτάνει να έχει τα λεφτά. Πρέπει να συμφωνήσουν οι τράπεζες, να περάσουν την Τράπεζα της Ελλάδος, να γίνουν συμβάσεις, να υπάρχουν προκηρύξεις δημόσιες 15 μέρες κ.ο.κ. Για να πάμε πιο γρήγορα λοιπόν, φτιάξαμε το ΤΕΠΗΧ 2 και τι κάναμε. Χρησιμοποίησαμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που είχε φτιάξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο ΤΕΠΗΧ 1. Στο ΤΕΠΗΧ 1 δυστυχώς είχαν βάλει 40 πιστοποιητικά. Είναι ένα γεγονός. Με νεότερη απόφαση πρώτη. Δεν είχαμε COVID όμως τότε, υποθέτω. Δεν είχαμε COVID, αλλά είχαμε 40 πιστοποιητικά. Λόγω του COVID τώρα λοιπόν, κάναμε νέα γενική συνέλευση αναπτυξιακής τράπεζας και αφαιρέσαμε από τα 40 τα 30. Και είναι τώρα 10 πιστοποιητικά. Πήγαμε πιο γρήγορα. Στο καινούριο πρόγραμμα το εγκαιοδοτικό που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα θα είναι πολύ λίγα τα πιστοποιητικά. Θα είναι πάλι 10 από την αρχή. Άρα, για να το κλείσω. Και η πιστευτέα προκαταβολή δουλεύει και δεκάδες χιλιάδες επιχείρησεις έχουν πάρει λεφτά. Και οι τράπεζες έχουν αρχίσει να δίνουν δάνεια, όχι με τον τρόπο ενδεχομένως που θα θέλαμε όλοι εμείς, και εγώ πρώτος, και εγώ θέλω να είμαι σαφής σε αυτό, θα συμφωνήσω σε ένα πράγμα. Δεν είναι ώρα για την αυστηρή τήρηση των τραπεζικών κριτηρίων. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να δίνει λεφτά σε κάποιον που ξέρει ότι θα σε πληρώσει. Και να πω και ένα τελευταίο, γιατί μην το ακούσουν οι τηλεθεατές και παρασυρθούν, για τα προγράμματα αυτά. Δεν κόβεται κάποιος που δεν έχει πληρώσει μία δόση 30 μέρες που είπε ο κ. Παπάς προηγουμένως. Το ΤΕΠΗΧ τι επιτόκιο έχει, κύριε... Κόβεται, μια χαρά κόβεται. Για τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να είσαι τραπεζικά ενήμερος, δηλαδή να έχεις πληρώσει τα δάνειά σου έως 31 Δεκάτου του 2019. Όχι, δηλαδή, με 30 μέρες καθυστέρηση... κύριε Γεωργιάδη, δεν αμφισβητώ. Μπορεί να μην έχετε ενημέρωση. Θέλω να ακούσω τι λέει η προκήρυξη. Δεν κινούνται με βάση αυτό οι τράπεζες. Αν δεν έχεις πληρώσει ούτε μία δόση μέσα στο 2020 και είμαστε ήδη στο τέλος του μηνός Μαΐου, ναι, δεν αποκλείεις από τα δάνεια αυτά. Αρκεί να ήσουν έως 31 Δεκεμβρίου του 2019 τραπεζικά ενήμερος. Αυτό λέει το πρόγραμμα. Κύριε Επ' αυτού Γεωργιάδη, το παίρνουν αυτό λοιπόν οι τράπεζες και τι κάνουν. Λένε, εάν έχετε 30 μέρες καθυστέρηση, γεια σας. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό οι τράπεζες. Σας λέω ότι οι τράπεζες σας καλώ να ενημερωθείτε. Σύμβαση. Εάν υπάρχει κάποιος τηλεθεατής που του είπαν οι τράπεζες αυτό που λέτε, παρακαλώ πολύ να κάνει καταγγελία τώρα στο 15-20. Θα σας διαψεύσει εδώ και ο κύριος Καβαθάς και ο κύριος Μίχαλος. Κύριε Γεωργιάδη, επιτρέψτε μου. Μία φράση, κύριε Παπά, παρακαλώ. Μία φράση μόνο. Νομίζω ότι μετά από πολλή προσπάθεια συγκλίνουμε τουλάχιστον ως προς την διαπίστωση της κλίμακας της παρέμβασης. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι το ΤΕΠΗΧ αυτή τη στιγμή, το πρόγραμμα που τρέχει αφορά 2.000 επιχειρήσεις και το καινούριο το εγκαιοδοτικό ένεκα κορονοϊού μπορεί να φτάσει μέχρι τις 10.000. Αυτό είναι μια πολύ μικρή πλειοψηφία από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό μόνο ήθελα να πω και... Λοιπόν, αυτό είναι λάθος που λέτε. Εσείς δεν, βλέπετε, δεν θα μετράτε τον αριθμό των επιχειρήσεων. Γιατί? Θα μετράτε τον αριθμό των δισεκατομμυρίων. Διότι αν οι επιχειρήσεις παίρνουν τα δισεκατομμύρια... Μα είναι 250.000 επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις παίρνουν τα δισεκατομμύρια. Με συγχωρείτε, οι άλλες 240.000 τι είναι, ζωή. Οι επιχειρήσεις παίρνουν τα δισεκατομμύρια, αρχίζουν και τα ξοδεύουν. Αυτή είναι η ενέργεια. Δεν είναι έτσι, κύριε Γεωργιάδη. Την ώρα που τα ξοδεύουν, γυρνάει το κρίμα στην αγορά. Κάτω από τις επιχειρήσεις αυτές, κρέμεται απασχόληση. Δουλειές. Θα βρείτε. Ευχαρίστως. Λοιπόν, επειδή
Έχει ανάψει η κουβέντα και επειδή θέλω να πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί ξέρετε ο τηλεοπτικός χρόνος πιέζει, αλλά θέλω να σας πω ότι μου έρχονται μηνύματα από τηλεθεατές πολλά και σε mail και σε τηλέφωνα πάνω, που λένε ότι στις μικρές εταιρείες δεν έχει δοθεί η επιστρεπτέα προκαταβολή, μόνο τα 800 ευρώ. Έχω και τα τηλέφωνα του κόσμου, κύριε Γεωργιάδη, για να έχετε εικόνα. Αλλά πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε, γιατί ο κύριος Καβαθάς δυσανασχετούσε πολύ όσο άκουγε τον διάλογό σας. Διάλειμμα και επανερχόμαστε πολύ γρήγορα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είναι το Κόντρα 24. Συζητάμε για την οικονομία με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και τον Τομέαρχη Οικονομίας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Αλλά να δώσουμε λίγο τον λόγο στον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, γιατί όσο σας άκουγε πρέπει να σας πω ότι δυσανασχετούσε εντόνως. Πρόεδρε, γιατί δυσανασχετείτε? Κύριε Γιάμαλη, καλησπέρα καταρχάς στους δύο υπουργούς. Να πω ότι η δυσανασχέτηση είναι ότι δεν θέλω να μπω σε ένα παιχνίδι πολιτικής αντιπαράθεσης. Πρέπει να πω αυτό που εισπράττω καθημερινά από εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση δεν επαρκούν. Και δεν επαρκούν, διότι και από τις έρευνες του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, και τις έχετε και οι δυο σας, και ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Παπάς, και έχουμε παρουσιάσει και την έκτακτη έρευνα του Ινστιτούτου, το μεγαλύτερο πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι η ρευστότητα. Η ρευστότητα δεν αποκαθιστάται όπως πάμε μέχρι στιγμής. Δηλαδή, ούτε η επιστρεπτέα προκαταβολή έπιασε το σύνολο της επιχειρηματικότητας, εξαιρούσε καταρχάς τις ατομικές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, λες και αυτοί δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας και της οικονομίας της χώρας. Είναι 400.000 οι αυτοαπασχολούμενοι στη χώρα. Από τις 700-800.000 επιχειρήσεις, το 50% έχουμε αυτοαπασχόληση. Και αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα της χώρας. Το δεύτερο, έλαβαν τα κριτήρια που μπήκαν για την επιστρεπτέα προκαταβολή και ιδιαίτερα το μέτρημα του πρώτου τριμήνου για να δούμε αν έχουν πτώση του κύκλου εργασιών, απέκλεισε πολλές επιχειρήσεις. Η υποχρέωση δε να διακρατήσουν τις θέσεις εργασίας που είχαν πριν την κήρυξη του συνεγερμού δημιουργούσε σε πάρα πολλές επιχειρήσεις ένα μεγάλο προβληματισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πήρανε λοιπόν 51.000, ενδεχόμενο θα φτάσουμε αυτές που έχουν αξιολογηθεί, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, από τις 150.000 αιτήσεις είναι οι 90.000. Εάν φτάσουμε λοιπόν και στις 70.000, θα μιλάμε για το 10% των επιχειρήσεων της χώρας. Το 10%. Στο ό,τι αφορά το ΤΕΠΗΧ. Το άλλο 90 στον αέρα. Αυτό που πρέπει να πιστώσω εγώ στον Υπουργό, για να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, είναι ότι είχαμε σχεδόν καθημερινή επαφή με τον κύριο Γεωργιάδη και ο κύριος Γεωργιάδης ήταν από τους υπουργούς της κυβέρνησης που σήκωνε το τηλέφωνό του αμέσως. Και αν δεν μπορούσε, και πρέπει να το πω αυτό δημόσια, καλούσε πίσω με την πρώτη ευκαιρία που είχε. Είναι αυτό είναι προς τιμήν του. Αυτό δεν το συζητάμε. Και οι παρεμβάσεις του πολλές φορές και οι δικές μας προτροπές και των επιμελητηρίων αλλά και της ΓΕΣΕΒΕ βελτίωσαν πάρα πολύ τις θέσεις που τις αρχικές, γιατί ο Υπουργός Ανάπτυξης άκουγε. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Αλλά από την άλλη πλευρά, αν πάμε στο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται ΤΕΠΗΧ, το ΤΕΠΗΧ 2, εκεί η πλατφόρμα έκλεισε 4 μέρες. Υπερζήτηση, αν θυμάμαι καλά, κύριε Υπουργέ, 1 δισεκατομμύριο, 1,1, 4 δισεκατομμύρια είχαν ζητηθεί τις 4 μέρες. 5,3. Μου έκανε εντύπωση. Πώς γίνεται σε 4 μέρες τόση ζήτηση στο πρόγραμμα, αφού οι τράπεζες είχαν ειδοποιήσει τους πελάτες τους. Είχαν ειδοποιήσει τους πελάτες τους. Πήγαν και κάνανε αναχρηματοδότηση δανείων. Συγγνώμη. Ένα λεπτό, κύριε Καβαθά, να το εξηγήσουμε τώρα. Να το εξηγήσω τώρα λίγο. Ναι, να ακούσω τον κύριο Καβαθά, επιτρέψτε μου και θα έρθω σε εσάς. Επ' αυτόν να εξηγήσω μόνο, για να μην γίνεται παρεξηγήσει χωρίς λόγο. Ναι, ο κύριος Καβαθάς, αν κατάλαβα καλά, λέει ότι μπήκανε μιλημένοι οι επιχειρηματίες από τις τραπεζίτες. Και αυτό, αν έχει συμβεί, εμένα μου φαίνεται λίγο προβληματικό. Αλλά εσείς τι λέτε, Υπουργέ? Πάμε λοιπόν. Καταρχάς, στο πρώτο πενθήμερο μπήκαν 5,3 δισεκατομμύρια αιτήσεις. Ήδη τώρα στην τρίτη μέρα που είμαστε είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια αιτήσεις. Να ίσως είναι 10 δισεκατομμύρια. Το νούμερο όμως αυτό είναι εν πολύ πλασματικό. Για ποιο λόγο? Γιατί πάρα πολλοί
λένε, ας πούμε, θέλω 300.000 ευρώ κεφάλαιο κίνηση, τότε πήγε 2 έως 500.000. Κάνουν αίτηση και στις 4 τράπεζες ή και σε μερικές μικρότερες τράπεζες, με σκοπό να δουν ποια τράπεζα θα τους το εγκρίνει γρηγορότερα. Άρα λοιπόν μπορεί η ίδια επιχείρηση να φαίνεται έχει κάνει 4 και 5 φορές αίτηση για 300.000, ενώ τελικά θα πάρει 1 φορά τις 300.000. Αυτός είναι ο λόγος που φαίνεται τόσο διεκομμένο το ποσό. Δεύτερον, ρητό στη σύμβαση απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση παλαιού δανείου με τα χρήματα του ΤΕΠΗΧ. Αυτό απαγορεύεται από τη σύμβαση. Και έχει πολύ βαριές ποινικές ρήτρες και αστικές ρήτρες. Δηλαδή, η Αναπτυξιακή Τράπεζα, στον έλεγχο που θα κάνει, και έλεγχος δεν γίνεται μόνο από εμάς, γίνεται και από τους Ευρωπαίους έλεγκτες, εάν διαπιστώσει ότι κάποια επιχείρηση πήρε ΤΕΠΗΧ για να πληρώσει παλαιό της δάνειο στην ίδια τράπεζα, αυτό αυτομάτως δημιουργεί συνθήκες πολύ μεγάλου προστίμου για την τράπεζα. Και εγώ ως υπουργός έχω βάλει ήδη πολύ μεγάλα πρόβλημα στις τράπεζες και θα σας υπενθυμίσω ότι εγώ ως υπουργός με αυτούς που τους πίεσα μαζί με τον κύριο Σταϊκούρα, οι δυο μας, και πετύχαμε την τρίμηνη αναστολή πληρωμών και από τις τράπεζες και από τα fund. Και δεν καθόλου δεν τους χαϊδεύουμε όταν χρειάζεται. Όμως αυτό που είπε ο κ. Καβαθάς, ακόμα και αν κάποιος σκεφτόταν να το κάνει, είναι εμφανώς παράνομο. Εγώ δεν λέω ότι μπορεί να μην γίνεται κάποια παρανομία στην Ελλάδα. Δεν ζούμε σε περίοδο και εποχή αγγέλων. Σας λέω όμως ότι είναι πολύ βαριές οι ρήτρες και οι ποινές. Και δεν νομίζω μια τράπεζα θα ρισκάρει ούτε τη φήμη της, ούτε ο πορτοφόλι για να κάνει κάτι τέτοιο. Κύριε τώρα, Καβαθάς, είναι άλλο όμως. Κύριε άλλο Γεωργιάδη, τον διακόψατε όμως και δεν έχει ολοκληρώσει. Κλείνω με το επιχείρημα. Άλλο όμως το να πούμε αυτό, και άλλο να πω ότι η τράπεζα δεν πήγε να δώσει λεφτά πρώτα στους καλούς τους πελάτες. Αυτό σίγουρα έχει γίνει, γιατί, και μιλάω στον κύριο Καβαθά ως έμπορος προς έμπορο τώρα. Πάντο κάθε έμπορος προσέχει τον καλό του πελάτη. Αυτή είναι η φύση του εμπορίου. Να μην κοροϊδευόμαστε. Ναι, αλλά η φύση του εμπορίου είναι ανεπαρκής αυτή τη στιγμή, άλλη λοιπόν, στο πρόβλημα της εμπορίου. Η φύση του εμπορίου είναι πάντα επαρκής, ένας, κύριε Παπά. Αυτή είναι η βασική μας θεολογική. Όχι, όχι στη στιγμή, στη στιγμή της μεγάλης... Ακούστε μια στιγμή. Στη στιγμή της μεγάλης κρίσης χρειάζεται δημόσια παρέμβαση μεγάλη. Η οποία θα είναι σχεδόν οριζόντια. Ναι, όλα αλλά αυτά δεν είναι που μεγάλη όμως. Είναι δημόσια παρέμβαση. Και η διαφωνία μας είναι εκεί αλλά... για το αν θα βάζαμε διατίμηση στα αντισηπτικά, όπου απεδείχθη από τη θα ζωή ότι εγώ είχα δίκιο και εσείς άδικο. Όχι, συνέβη δεν αυτό. Από ιδεολογική απεδείχθη αγκύλωση. Ότι οι κερδοσκόποι λοιπόν, είχαν παράθυρο 4 εβδομάδων να κάνουν τη δουλίτσα. Είχαμε, αυτό έχουμε. Έχουμε αυτό την μεγαλύτερη επάρκεια και τις χαμηλότερες τιμές αντισηπτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου. Είναι άλλη μια επιτυχία της χώρας. Στη σύνοδο υπουργών που κάναμε, δεν βαρέθηκα να ακούω συγχαρητήρια από συναδέλφους μου. Κύριε. Είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη επάρκεια αντισηπτικών και τις χαμηλότερες τιμές. Αφού ξέρετε να ακούτε, το είπε ο κύριος Καβαθάς, κύριε Γεωργιάδη, γιατί να μην τον ακούσουμε. Να κλείσω προς τον κύριο Καβαθά. Ακούστε κύριε Καβαθά, είπατε όταν πρόβλημα για την επιστρεπτέα προκαταβολή, θα έρθω μετά να τα εξηγήσω πιο τεχνικά, η δέσμευση να κρατήσουμε τους ίδιους υπαλλήλους μέχρι 31 Οκτωβρίου του 20. Ο κύριος Παπάς προηγουμένως, μιλώντας για το πρόβλημα στις ΗΠΑ, τι είπε, ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη προστασία της εργασίας. Δηλαδή εσείς ως Καβαθάς λέτε ότι οι επιχειρήσεις θέλουν να μπορούν να απολύουν και να πάρουν τα λεφτά. Ο κύριος Παπάς, και θα συμφωνήσω εδώ με τον κύριο Παπάς να κάνει εντύπωση, λέει όχι, πρέπει να προστατεύσουμε την εργασία. Εδώ πρέπει όμως να πούμε για να προστατεύσουμε την εργασία, υπουργέ μου, πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις. Πρώτα προστατεύεις επιχειρήσεις. Μιλάτε όλοι μαζί και δεν σας καταλαβαίνει κανείς. Επιτρέψτε μου να συντονίσω. 10 δευτερόλεπτα. Ελάτε κύριε Παπά να ολοκληρώσουμε. Αυτό που είπαμε εμείς, και ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Καβαθά για την παρέμβαση, είναι να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις. Και εκεί να μπει ο όρος. Όχι να τους βάζουμε ψηλά τον πύχη χωρίς ενίσχυση με αποτέλεσμα κάποιες να επιλέγουν να μην πάνε να πάρουν την ενίσχυση. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε ναι, να κλείσω. Καβαθά. Παίρνω στο... πολλά mail. Ένα λεπτό, ναι, πρόεδρε. Παρακαλώ. Για αυτό που μου λέτε. Παίρνω πολλά mail ότι ο κόσμος ρωτάει να μάθει τι γίνεται με τις τράπεζες και παίρνω και καταγγελίες σχετικές ότι ο κόσμος έμεινε απ' έξω. Οπότε περιμένω από εσάς να το αποσαφηνίσετε. Εγώ δεν το ξέρω το θέμα. Σας ακούω με προσοχή. Δυστυχώς, κυρία Γιάμαλη, και εγώ παίρνω καθημερινά καταγγελίες και παίρνω καταγγελίες για cash collateral που κατεβάζουν ακόμα περισσότερα τα επιτόκια, οι τράπεζες. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που γίνεται με το ΤΕΠΗΧ 2
Εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω τον Υπουργό. Εγώ λέω αυτό είναι. Ακόμα και να το δεχτώ, να δεχτώ αυτά που λέει ο κύριος Υπουργός. Λέω όμως οι καθημερινές καταγγελίες είναι για αναχρηματοδότηση δανείων. Ένα. Δεύτερον, ζητάνε cash collateral, που σημαίνει τα λεφτά πάνε στα λεφτά. Σήμερα έστειλα μία επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής. Ζητάω να συγκληθεί η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και Οικονομικών Υποθέσεων, να έρθουν οι τράπεζες και να μας πούν, όχι εξατομικευμένα, να μας δώσουν ποιος πήρε δάνεια, πού τα δώσανε, εάν κάνανε αναχρηματοδότηση δανείων, αν ζητάνε cash collateral. Αυτά, αν ο κύριος πρόεδρος της Βουλής δεχθεί το αίτημά μας, θα τα πούμε στη Βουλή. Από οφείλει εκεί και... να το δεχτεί. Δεν σας άκουσε, κύριε Παπά. Οφείλει να το δεχτεί. Λέω, οφείλει να το δεχτεί. Εγώ λέω, έκανα το αίτημα. Όχι, από εκεί και πέρα, λοιπόν, επιτρέψτε μου, κύριε Παπά. Ναι, βέβαια, κύριε Καβαθά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα μέτρα τα φορολογικά. Εστίαση. 300.000 εργαζόμενοι. 85.000 επιχειρήσεις. Τι πήρε η εστίαση? Αυτό που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση τον Μάιο του 19. Όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη μείωση του ΦΠΑ στη μισή εστίαση και άφησε έξω καφέ, ροφήματα και μία αλκοολούχα ποτά, η τότε αντιπολίτευση κατέθεσε τροπολογία που ζητούσε να μπει όλη η εστίαση. Ο κύριος Πρωθυπουργός προεκλογικά έλεγε ότι το πρώτο μέτρο που θα πάρουμε είναι να μειώσουμε το ΦΠΑ στην εστίαση, στο σύνολο της εστίασης. Ερχόμαστε εν μέσω κορονοϊού με καταστροφή του κλάδου της εστίασης. Και αν δεν ήταν ο κύριος Γεωργιάδης, και πρέπει και αυτό να το πιστώσω, και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Παπαθανάσης, και δεν κάναμε την αυτοψία που μερικοί μας κλεβάζανε με το μέτρο και τα λοιπά. Λοιπόν, αυξήθηκε σχεδόν στα 3/4 η δυναμικότητα της εστίασης από το 1/3 που είχε πριν. Ναι. Και πήρε ένα μέτρο μείωσης του ΦΠΑ στον καφέ και στα ροφήματα και στα μη αλκοολούχα, που κοστολογούνται... Θα περάσει αυτό σε μένα που είμαι καταναλωτής? Γιατί πέρασε η αύξηση από το 13 στο 24. Πέρασε η αύξηση. Ακρίβει το καφέ. Ξέρετε ότι υπάρχει ο ειδικός φόρος στον καφέ, ο οποίος για κάθε επιχείρηση στοιχίζει 6.000, και αυτό το πληρώνουν κατά μέσο όρο, λέω, ναι. Αυτό το πληρώνουν οι επιχειρήσεις και δεν το μεταβιβάσανε στον καταναλωτή, όπως δεν μεταβιβάσανε. Άρα το βάλατε από την τσέπη σας. Βεβαίως. Εγώ ίδιο καφέ πλήρωνα. Ναι, 2 ευρώ έπαιρνα, ναι, το φρέντο, 2 ευρώ το παίρνω, 2 ευρώ θα τον παίρνω. Και τον παίρνατε και με 13%. 2 ευρώ και με 24% 2 ευρώ το παίρνατε. Δεν μετακυλήθηκε. Και εντωμεταξύ, το μέτρο είναι προσωρινό. Δηλαδή κοροϊδεύουμε τον κλάδο ουσιαστικά. Ο κλάδος είναι θυμωμένος, κύριε Υπουργέ. Κύριε Καβαθά, ανοίγει τη Δευτέρα και δεν έχει υγειονομικά πρωτόκολλα. Επειδή ανοίγει τη Δευτέρα, επιτρέψτε μου να βάλετε μία άνω τελεία. Ποια, του τουρισμού? Του τουρισμού. Να βάλουμε μία άνω τελεία και να ζητήσω και την υπομονή των υπουργών για να δούμε τον κύριο τηλέμαχο Νικολετάτο. Γιατί ωραία είναι η πολύ μεγάλη εικόνα, αλλά πρέπει να δούμε και τη μικρή. Τον άνθρωπο ο οποίος καλείται να ανοίξει το κατάστημά του. Τι μαγαζί έχετε, κύριε Νικολετάτε? Καλησπέρα. Έχω ένα επετάδικο στην πλατεία της Κεσαριανής. Είναι ο λόγος μου, ο ρόλος μου σήμερα triple sec, όπως λένε και στο μπαρ. Εκπροσωπώ το συντονιστικό του κύκλου επαγγελματίων εστίασης. Επίσης εκπροσωπώ και την κίνηση του εστίαση Γκρίσο, που είναι 45 σωματεία σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν σημειολογικά με βάλατε μόνο μου στο καταρχάς, και αφήστε τα σωματεία, έτσι. Τέλος πάντων, πάμε. Συγγνώμη. Μην πούμε στα κλαδικά. Είναι και η Ομοσπονδία εκεί. Ελάτε, κύριε Νικολετάτε. Δεν ξέρω αν σημειολογικά με βάλατε μόνο μου στο δωμάτιο. Οι υπουργοί είναι σπίτια τους και η ηγεσία στο άλλο δωμάτιο. Οι υπουργοί είναι σπίτια τους, γιατί τα κόμματά τους δεν τους αφήνουν να βγαίνουν. Και βλέπω μερικούς έναν άλλο τηλεοπτικό σταθμό. Αλλά πάμε στην ουσία. Προσπαθώ να κάνω ένα παραλληλισμό, να πω ότι ο μέσος επιχειρηματίας, ο μέσος εστίαρχος αυτή τη στιγμή νιώθει μόνος του, νιώθει στη γωνία και είναι και σε πλήρη σύγχυση. Μας ανακοινώθηκαν μέτρα 3 εργάσιμες πριν το άνοιγμα. Ναι. Δεν ξέρουμε πού πηγαίνουμε, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
Δεν θα κάτσω να περιγράψω το πρόβλημα, γιατί θα είναι τόσο μαύρα τα χρώματα που θα σας πέσει και ακροματικότητα και δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θα προτείνω λύσεις. Όσα θέλει ο κύριος Γεωργιάδης σας κρατήσει και ό,τι ακουστεί, ακούστηκε. Δηλαδή, είμαστε δύο μέρες πριν το άνοιγμα. Νιώθω σαν φοιτητή που διαβάζω ένα βράδυ πριν τις εξετάσεις και θα μείνω στην ίδια τάξη. Δηλαδή, είναι τραγικά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή καθόμαστε και συζητάμε τι. Τρεις μέρες πριν το άνοιγμα. Θα προλάβω να τυπώσω καινούριους καταλόγους, να αλλάξω την ταμιακή. Αν έρθει τη Δευτέρα η αγορονομία στο μαγαζί μου, τι κάνω. Δεν έχει βγει φεκ για αυτά που συζητάμε. Δηλαδή, είναι, καταρχάς, τα δύο πράγματα τα οποία καίνε αυτή τη στιγμή, πρέπει να δούμε τη γραφειοκρατία πάρα πολύ γρήγορα. Ακούω τα δισεκατομμύρια που μοιράζει ο κύριος Παπάς και ο κύριος Γεωργιάδης και ζαλίζομαι, αλλά ο κουβάς είναι τρίπιος. Και όσο νερό να βάλουμε, θα χάνεται. Εσείς τι λεφτά έχετε πάρει, κύριε Νικολετάτε? 800 ευρώ. Αυτό? Τι άλλο? Και τόσο καιρό λογαριασμούς έχετε, είναι δικό σας το κατάστημα? Όχι, έχω ένα ενίκιο συνδυαστικά 1.350 ευρώ. Έχουν συσσωρευτεί περίπου 5.500 ευρώ αυτούς τους τρεις μήνες. Χρειάζομαι περίπου 2.000 για να ξανανοίξω και έφαγα και 1.500 για να ζήσω αυτούς τους τρεις μήνες. Πόσους εργαζόμενους είχατε? Έχω 16 μουσικούς και 4 άτομα στο σέρβις και στην παραγωγή. Μάλιστα. Και με πόσους θα ανοίξετε? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση όπου θέλω να την πιάσω τώρα. Τα δύο πράγματα που επήγουν, όπως είπα, το ένα είναι η γραφειοκρατία που πρέπει να κοπεί πολύ άμεσα και πολύ γρήγορα και είναι κάτι το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Να δώσω δύο παραδείγματα. Δέχτηκα τηλεφώνημα σήμερα που ο κύριος Ξενοφών πήγε στο Δήμο Αθηναίων, τους κατέθεσε το πλάνο του μηχανικού του, τους κατέθεσε τις διαφάνειες της κυβέρνησης, γιατί με διαφάνειες δουλεύουμε μόνο, δεν υπάρχει κάτι πιο έτοιμο, και πήγε στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων και τους λέει ότι αυτά είναι τα πλάνα, δεν έχω χώρο έξω, μπορώ να ανοίξω. Και του είπανε δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ΦΕΚ και πάνω νομίζεις άνοιξε. Αυτή την απάντηση πήρα από τους άνθρωπους. Σε μαγαζί χωρίς εξωτερικό χώρο? Ναι, απλά έχει ανοιγόμενες πόρτες και προσπαθούσαν να καταλάβουν αν θα μπορεί να ανοίξει ή όχι. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο ΦΕΚ στα χέρια της Δημοτικής Αστυνομίας. 30.000 επιχειρήσεις και νομίζω είναι και λίγο περισσότερες, δεν μπορούν να ανοίξουν τη Δευτέρα, διότι η εκτιματική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών δεν έχει αργήσει κάποιο νομοσχέδιο και δεν μπορούν να πάρουν άδεια. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή τρεις μέρες πριν το άνοιγμα να συζητάμε τέτοια πράγματα, το θεωρώ λίγο. Να μπω λίγο στο εργασιακό το κομμάτι, το οποίο καίει πάρα πολύ. Και δεν σταθήκαμε. Δεν είναι όλοι καταστηματάρχες, κάποιοι είναι σερβιτόροι. Σε αυτή την κίνηση δεν είμαστε μόνο καταστηματάρχες, είμαστε εργαζόμενοι, είμαστε μουσικοί. Είναι όλο το logistics, όλη η αλυσίδα του εφοδιασμού. Και πολύ σημαντικό να σας πω ότι την κίνησή μας τη χαιρετίζουν πάρα πολύ από τους προμηθευτές μας. Πάρα πολύ. Είμαστε τα τελικά σημεία πώλησης, είμαστε τα σημεία όπου καμαρώνουν οι προμηθευτές την παρουσίαση των προϊόντων μας. Ο τουρίστας έρχεται και γνωρίζει το Μοσχοφύλερο στο εστιατόριο στη Σαντορίνη, στο εστιατόριο στη Μεσσηνία, οπουδήποτε. Λοιπόν, μην κοροδεύομαστε. Και δεν είναι 300.000 υπάλληλοι, είναι πολύ περισσότεροι. Λοιπόν, να μπω λίγο στο κομμάτι των εργασιακών. Μιλάμε για το πρόγραμμα ΣΟΥΡ. Ας πούμε ότι ένας μάγειρας παίρνει 1.000 ευρώ, έτσι, να το κάνω και στρογγυλό το νούμερο. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δουλεύει 25 μέρες, 24 πόσο βγαίνει με τα Σαββατοκύριακα. Με το πρόγραμμα ΣΟΥΡ θα δουλέψει 15 μέρες, θα πάρει 534 ευρώ. 800 θα πάρει, γιατί τα άλλα θα τα δώσει το κράτος το υπόλοιπο. Ένα λεπτάκι. Παίρνει 534 από το πρόγραμμα εργοδότη. Και τα υπόλοιπα τα παίρνει από τον εργοδότη. Λοιπόν. Εσείς τι θα θέλατε, να δουλέψετε 15 μέρες και να πάρετε 830 ευρώ ή να δουλέψετε 25 μέρες και να πάρετε 1.000 ευρώ? Τι είναι? Απλή λογική. Να σας πω κάτι άλλο. Πάρα πολλά μαγαζιά της εστίασης δουλεύουν με φοιτητές, ειδικά όσοι είμαστε κοντά στα Ηλίσια, όσοι είμαστε στο κέντρο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι με την καραντίνα πήγαν στα σπίτια τους. Πήγαν στην επαρχία όπου ζουν. Λοιπόν, παίρνουν τα 800 ευρώ το μήνα, γιατί να γυρίσουν στην Αθήνα? Οι σχολές είναι κλειστές. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ο κύριος Βρούτσης και τα επιτελεία του πρέπει να τα είχαν σκεφτεί. Είναι πολύ απλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχει ανακατευθεί πάρα πολύ τράπουλα στο κομμάτι του εργασιακού. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ σας είπα ότι έχω ένα πολύ μεγάλο αριθμό μουσικών, γιατί έχω ρεμπέτικο ζωντανό. Λοιπόν,
Πήραν τα 800 ευρώ τα παιδιά και θα πάρουν και τα 534, τα οποία είναι πραγματικά μάνα εξ ουρανού. Λοιπόν, γιατί και οι μουσικοί δεν έχουν και πολλά μερόκαμματα. Αυτοί οι άνθρωποι, με αναγκάζει η εγκύκλειος να τους κρατήσω 45 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, και να τους έχω και στην μισθοδοσία και στην ασφάλιση. Ο εσωτερικός μου χώρος όμως, βάσει της εγκυκλίου του COVID, είναι κλειστός. Πού θα παίζουν οι μουσικοί? Δηλαδή θα έχω να πληρώνω ένσημα, πληρώνω μισθούς και να κοιτάμε ένα στον άλλο. Εκεί θα έπρεπε το Υπουργείο Πολιτισμού να μας δώσει μια κατεξαίρεση 2 μήνες υπαίθρια άδεια μουσικής. Όσοι έχουν εξωτερικό χώρο, ας παίξουμε έξω. Ή έστω να, αυτοί οι άνθρωποι να απασχοληθούν κάπου αλλού, να γίνει κάτι. Και δικαίως είχαν κατεβεί στον δρόμο και δικαίως έχουν μαζέψει 43.000 υπογραφές. Και είναι υπολογίσιμη δύναμη αυτοί οι άνθρωποι και πρέπει να τους ακούσουμε. Λοιπόν. Έχει γίνει πολύ σημαντικό. Προηγουμένως είπατε ότι οι μουσικοί πήραν τα 500 ευρώ και τα 800 ευρώ και είναι μάνα εξ ουρανού. Αυτό δεν είπατε? Να τελειώσω λίγο, κύριε Γιώργη. Δεν σας διακόψω όσο μιλάγατε. Λοιπόν, ελάτε και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε Νικολετάτε, γιατί δεν με πολύ, πολύ γρήγορα έχουμε κάνει ένα λάθος. Βάλαμε στο καλάθι πράγματα που δεν έπρεπε και βγάλαμε από το καλάθι πράγματα που δηλαδή έχει γίνει τελείως ανάποδα κατάσταση. Το λάθος το ένα είναι ότι ξεχωρίζουμε τον τουρισμό με την εστίαση, τα οποία είναι αλληλένδετα, δεν το συζητάμε, και έχουμε βάλει πράγματα στο ίδιο καλάθι. Το οποίο δεν έπρεπε. Και να χωρίσω τις κατηγορίες. Άλλα πράγματα χρειάζεται το μαγαζίο που 3 μήνες χρεοκόπησε. Δεν είμαστε πολυεθνικές εταιρείες. Είναι μαγαζιά που τα ζουν 2 άτομα, 3 άτομα από μια οικογένεια. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι 3 μήνες πληρώνοντας το σπιτικό τους και πληρώνοντας ένα κλειστό μαγαζί. Λίγο πιο σύντομα. Πολύ σύντομα. Άλλες ανάγκες έχουν τα μαγαζιά τα οποία δεν έχουν εξωτερικό χώρο και πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να δούμε τα μαγαζιά τα οποία έχουν εξωτερικό χώρο. Πρέπει να δούμε τα μαγαζιά τα οποία κάνουν δεξιώσεις και γάμους, όπου και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το έχουμε ακουμπήσει καθόλου. Και το τελευταίο και πολύ σημαντικό για να κλείσω. Είναι τα τουριστικά μαγαζιά, τα οποία βρίσκονται στην καρδιά της Σαντορίνη, στην καρδιά της Μυκόνου και στην καρδιά του Συντάγματος. Θα χρησιμοποιήσω την κουβέντα του Ευρωπαίου Επιτρόπου Υγείας. Τεστ, τεστ, τεστ. Πρέπει να γίνουν πολύ σοβαρά πράγματα με τον κορονοϊό, με αυτούς τους εργαζόμενους. Παράλληλα, με εσάς έρχονται βροχή τα mail. Ο κύριος Αλέξανδρος μας λέει μεταταξύ τι θα γίνει. Άλλος κύριος μας λέει, μεταξύ μας έχουν στείλει όλοι οι ταξιτζίδες, πήραν τα 800 ευρώ από εδώ και πέρα, τι δουλειά τους έχει πέσει, τα νίκια στους ιδιοκτήτες συνεχίζουν να τρέχουν, κύριε Γεωργιάδη. Παράλληλα έρχονται πάρα πολλά από κόσμο που έχει τουριστικές επιχειρήσεις, δεν πήρε, μας λέει ο κύριος εδώ, ο Θανάσης, μας λέει, έχει τουριστική επιχείρηση, 3 υπαλλήλους, δεν έχει λάβει ακόμη ούτε τα 800 ευρώ, ούτε την επιστρεπτέα προκαταβολή. Προσπαθεί να κρατήσει το προσωπικό για να συμμετέχει στα μέτρα της κυβέρνησης, αλλά δεν έχει εισπραχθεί ούτε ευρώ. Λοιπόν, είναι σε απόγνωση. Θέλω λοιπόν το σχόλιο σας. Είναι πολλές. Κύριο. Έλα. Εντάξει. Γιατί ο κύριος Νικολετάτος, συγγνώμη, χιλιάσουμε, Νικολετάτος, δεν πήρε επιστρεπτέα προκαταβολή? Κάνατε αίτηση και σας απερίφθη ή δεν κάνατε αίτηση? Δεν έκανα καθόλου, ξέροντας ότι θα υπάρχει δεύτερος γύρος. Ήθελα να δω... Άρα δεν θέμε εμείς, δεν κάνατε αίτηση. Συγγνώμη. Θα καταλάβω γιατί την πήρατε. Ένας από τους λόγους που δεν την πήρα, κύριε Γεωργιάδη, είναι ότι υπήρξε μια τεράστια παραφαλληλογία η οποία με τρόμαξε. Ότι θα γίνουν τακτικοί έλεγχοι. Αυτή τη δουλειά δεν πάει πουθενά η συζήτηση έτσι. Όχι, προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν την πήρατε και μου λέτε δεν κάνατε αίτηση. Αυτό θυμίζει ότι το ανέκδοτο με το λαχείο και το θέλετε να απαντήσω. Θέλω να κλείσω το λαχείο και λέει πάρε λαχείο, θα πάρε κανείς. Οκ, εντάξει, δεν είναι σε κατηγορώ, απλώς λέω για να καταλάβω. Λοιπόν, όταν μου δώσω το λόγο, κυρία Γιάμαλη, θα απαντήσω όλα όσα μπορώ. Σας δεν έκανε αίτηση, ας προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν έκανε έτσι και περίμενε το δεύτερο γύρο, θα κάνει έτσι τον επόμενο μήνα και θα πάρει την επόμενο μήνα. Το είπε πριν και ο κ. Καβαθάς, ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις, λέει, δεν κάνουν αίτηση, η κόπηκε η αίτησή τους, δεν είχαν την ανάλογη μείωση τζίρου το Μάρτιο. Μα γι' αυτό κάνουμε δεύτερο γύρο. Άκου και για τον κ. Καβαθά. Ο λόγος που βάζουμε δεύτερο γύρο επιστρεπτέας προκαταβολής το μήνα Ιούνιο είναι διότι τον Απρίλιο, λόγω της γενικευμένης καραντίνας, προφανώς οι επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλη μείωση τζίρου. Άρα θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις που το Μάρτιο πραγματικότητα είχαν πάει καλά, άρα δεν θα είναι στα βιβλία μείωση τζίρου μεγάλη για να δικαιούνται να πάρουν αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο,
το μήνα Απρίλιο, εδώ ήταν όλο το μήνα κλειστή, θα έχουν πολύ μικρό τζίρο και θα μπορούν να μπουν να πάρουν τα λεφτά. Αυτός είναι ο λόγος. Άρα απαντώ και στον έναν κύριο και στον άλλο κύριο. Τώρα, όλα αυτά που είπε ο για την εστίαση είναι όλα σωστά. Είναι όλες, ας το ΦΕΚ βγαίνει τώρα. Λέμε, πάντα σε όλες τις επιχειρήσεις που ανοίξαμε, όχι για την εστίαση, για τα μολ την περασμένη εβδομάδα, για το πρώτο κομμάτι του λιανικού εμπορίου την προπερασμένη εβδομάδα, είναι γνωστό ότι το ΦΕΚ βγαίνει το Σαββατοκύριακο. Διότι ήταν η απόφαση που παίρνεται από την Επιτροπή των Ειδικών την Τετάρτη ή την Πέμπτη, πού ήταν να γραφτεί το ΦΕΚ. Το ΦΕΚ σημαίνει να γραφτούν κοινές υπουργικές αποφάσεις με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δεν γράφονται σε μία μέρα. Άρα πάντα βγαίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι γενικοί κανόνες της εστίασης έχουν ανακοινωθεί από την προπερασμένη Κυριακή, από τον κύριο Παπαθανάση, σε 6 ώρα το απόγευμα στην ΕΡΤ, με πολύ μεγάλη. Αν θυμάστε λεπτομέρεια, πώς θα είναι τα τραπέζια, πώς πρέπει να έχουν. Αυτά που έπαιρνε ο κ. Καβαθάς με τη μεζούρα τα οποία μετράγαμε, αυτά έχουμε ανακοινώσει ήδη 2 εβδομάδες πριν. Για να είναι όλοι έτοιμοι. Υπάρχουν εκκρεμότητες. Χιλιάδες εκκρεμότητες. Αν μου επιτρέπετε. Είναι σωστό αυτό. Ναι, και θα τη δούμε στην πορεία. Τα έχετε ανακοινώσει εδώ και 2 εβδομάδες, αλλά σήμερα οι υπάλληλοι σας του κράτους λέγανε σε ένα συνάδελφό μου ότι σε φωτίσει ο Θεός. Μα δεν μπορώ εγώ να σας πω τι λένε οι υπάλληλοι. Εγώ σας λέω την περασμένη Κυριακή σε έξω. Μα το λέει ότι δεν είναι σαφή ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Μίλαγε 2 ώρες, έβγαλε τα σχέδια γράμματα, τα αναρτήσαμε στην επίσημη στο σελίδα του Υπουργείου και θα βγει και το ΦΕΚ μέσα στο Σαββατοκύριακο όπως βγήκε για όλους τους άλλους. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα μολ μπόρεσαν να δουλέψουν έτσι, το λιανικό εμπόριο μπορούσε να δουλέψει. Τα μολ είναι πολυεθνικές, κύριε Γεωργιάδη. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε, λες, όλοι με σεβασμό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Παρά τα αυτά. Να δεχθώ, όχι το δεχθώ, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν ακόμα πολλά γκρίζα σημεία τα οποία θα διευκρινιστούν και όπως συνέβη και με όλους τους άλλους, θα διευκρινίζονται στην πορεία. Γιατί αλλήμον αν είναι εμείς ξέραμε από πριν ότι έχουμε αντιμετωπίσουμε μια τόσο δύσκολη άσκηση. Αν νομίζετε ότι είναι μια εύκολη άσκηση αυτή, σας λέω κάνετε λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, τώρα για τα καταστήματα που δεν μπορούν να ανοίξουν τις εστιάσεις γιατί δεν έχουν καμία επαφή με τον εξωτερικό χώρο, ούτε μπορούν να ανοίξουν να έχουν φυσικό εξαερισμό. Γιατί εσείς είπατε μπορείτε να ανοίξετε να έχετε φυσικό εξαερισμό, άρα μπορείτε να ανοίξετε. Για αυτά τα καταστήματα που είναι τελείως περίκλειστα, έχουμε πει ότι αυτά θα μπορούν να μην ανοίξουν και να συνεχίσουν να λαμβάνουν το ειδικό έκτακτο επίδομα εργαζόμενοι τους και το μείον 40% στο ενίκιο τους. Όπως φαντάζομαι, το μείον 40% στο ενίκιο τους έχετε πάρει και εσείς για αυτούς τους μήνες που είστε κλειστοί, όπως έχετε πάρει και τις αναστολές πληρωμών στην εφορία και στο ΕΦΚΑ, αφού είστε κλειστοί. Άρα δεν σας αφήσαμε μόνος σας. Κανέναν δεν αφήσαμε μόνο του, είναι η απάντηση. Μας ρωτάτε αν έχουμε το 60% να το δώσουμε. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Μέσα σε αυτή την κρίση δεν άφησε κανέναν μόνο του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Τώρα, θα θέλαμε να έχουμε ένα ταμείο σαν της Ελβετίας και να μοιράζουμε περισσότερα λεφτά. Προφανώς θα θέλαμε. Κύριε Γεωργιάδη, να συζητήσουμε γι' αυτό και να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Παπά. Επιτρέψτε μου, κύριε, πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Νίκο Παπά και με το τι θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά σε ό,τι αφορά την εστίαση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είναι το Κόντρα 24. Έχουμε ανοίξει το φάκελο της οικονομίας. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα προλάβουμε να τα καλύψουμε όλα. Αλλά πάμε να ακούσουμε τον κύριο Παπά. Κύριε Παπά, εσείς τι λέτε? Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος της εστίασης βγάζει μια κραυγή αγωνίας. Είναι δύσκολη η κατάσταση και κυρίως είναι δύσκολη η κατάσταση γιατί όλους τους προηγούμενους μήνες συσσόρευε χρέη. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να έχει λύσει μια άμεση ενίσχυση η οποία θα είχε οριζόντια χαρακτηριστικά. Με έναν πάρα πολύ απλό κανόνα, θα έλεγα με τον αριθμό των εργαζομένων, να υπολογιστεί μια ενίσχυση η οποία θα μπορεί να πάει σε πάρα πολύ συγκεκριμένες δαπάνες. Τους προμηθευτές, τους λογαριασμούς, ενδεχομένως τις δόσεις στην εφορία, τις δόσεις στην τράπεζα ή άλλες δαπάνες οι οποίες ακριβώς έχουν να κάνουν με τη μη επισυσσόρευση χρόνων. Τα δημοτικά τέλη ενδεχομένως. Αυτή θα έπρεπε να είναι η συνταγή. Δυστυχώς έχουμε μπει σε μια διαδικασία στην οποία καταναλώθηκε πολύτιμος χρόνος, ζωτικός χρόνος για τις επιχειρήσεις μας και εδώ πέρα θα επιμείνουμε στην κριτική την οποία κάναμε και στην αρχή, η οποία έχει να κάνει με τη χρονικότητα της παρέμβασης η οποία έχει επιλεγεί. Μάλιστα. Θα μπορούσατε να κάνετε τα πράγματα πιο γρήγορα και πιο οριζόντια, κύριε Γεωργιάδη? Μάλλον δεν έγινε τελειτό. Η επισταθέα προκαταβολή είναι κατά βάση αυτός ο κανόνας που είπε ο κ. Παπάς ακριβώς. Γι' αυτό να απαντήσω κιόλας στη κριτική που είπε ο κ. Καβαθάς
ότι αποκλείστηκαν οι ατομικές επιχειρήσεις με 0 εργαζομένους, ακριβώς επειδή το κριτήριο ήταν οι εργαζόμενοι και η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Γι' αυτό ακριβώς και απαντώ στον κύριο Καβαθά, εξαιρέθηκαν αυτοί. Διότι εφόσον το κριτήριο αυτού του μέτρου ήταν η σύνδεση της κρατικής ενίσχυσης με διατήρηση των θέσεων εργασίας, σε ατομικές επιχειρήσεις με 0 εργαζομένους δεν μπορούσε να μπει αυτός ο κανόνας. Τώρα, η μόνη διαφορά μας από την πρόταση που έπαιρνε ο κ. Παπάς είναι ότι εμείς συνδέσαμε το ποσό της επιστρατείας προκαταβολής και με τη μείωση του τζίρου που μπορούσε μια επιχείρηση να αποδείξει και το μήνα Μάρτιο και αντίστοιχα αυτό που θα έχει συνδέσει. Μου λένε εδώ όμως ότι αν κάποιος είχε μια απόδειξη που να αποδείκνει μεγάλο τζίρο από μια αγορά, ας πούμε, σε αυτούς τους μήνες, αποκλειόταν απευθείας από την επιστρατεία προκαταβολή. Τι θα πει μια απόδειξη από μεγάλο τζίρο, δεν καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ένα λεπτό να σας διαβάσω ακριβώς τι λέει ο άνθρωπος. Α, ναι, υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που έτυχε να εκδώσουν μέσα στο Μάρτιο κάποιο μεγάλο τιμολόγιο. Π.χ. αν εκτελούσαν κάποιο μεγάλο έργο. Έτσι εμφανίζονται να έχουν αύξηση και όχι μείωση τζίρου. Θα μπουν λοιπόν. Κοιτάξτε, τον Απρίλιο, τον Μάιο είχαν μείωση, αλλά στο σύνολο είχαν πάλι αύξηση λόγω του μεγάλου τιμολογίου και δεν δικαιούνται. Δεν μπορεί να κόψει ένα μεγάλο τιμολόγιο τον Απρίλιο, τον Απρίλιο ήταν κλειστά. Πώς κόψει ένα μεγάλο τιμολόγιο. Μπορεί να έχει παραγγείλει κάτι ο άνθρωπος. Ή να έχει πουλήσει κάτι. Δεν έχει παραγγείλει. Να έχει πουλήσει κάτι ο άνθρωπος σημαντικό. Μα άμα έχει πουλήσει κάτι που σου ανεβάζει και το τζίρο σου έχει με πέρσι, γιατί να πα κρατική εγγύηση, κυρία Γιάμαλη, να τρελάνετε. Κρατική εγγύηση δίνεται επειδή είσαι έλλειμμα ρευστότητα. Άμα σε τα τιμολόγια σου αποδεικνύει ότι έχει πράξει και περισσότερα χρήματα από πέρσι, έχει ανάγκη ρευστότητα. Απαντάτε στον κύριο Θεοκλήδη, να απαντάτε σε μένα, γιατί είναι στην πρία. Εάν το πρόβλημα του κύριου Θεοκλήδη ήταν παροδικό το μήνα Μάρτιο, όπου έτυχε να έχει υψηλότερο τζίρο για ένα χι λόγο, θα μπει στην επιστρατεία προκαταβολή του μηνός Απριλίου που ήταν κλειστός και άρα θα είχε αναγκαστικά μείωση τζίρου. Εάν όμως να πω κάτι, επειδή μιλάμε για την εστίαση και έκανα αυτή την κουβέντα. Μα η εστίαση είχε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που δούλευε αυτή την περίοδο. Όσοι κάνανε delivery, δουλεύαν και κάνανε καλύτερο τζίρου. 70% κάτω, λέει ο κύριος Καβαθάς. Καλά, εντάξει, 70% κάτω delivery τώρα, 70% κάτω. Βλέπουμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Δεν ήταν καλά. Σα συμφωνήσω, αλλά 70% κάτω δεν ήταν. Πάντως δεν ήταν μηδέν, όπως να πηγεί το λιανικό εμπόριο. Έτσι. Λοιπόν, να τα βλέπουμε όλα, στο σύνολο την εικόνα. Σπίρο. Λοιπόν, ακούστε. Ναι. Για να παράσω λίγο διαφορετικά, ήθελα λίγο να μην δώσω λίγο λάθος μήνυματα. Ακούστε, ακούστε. Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ασφαλώς θα προτιμούσα και εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης, έχει το λόγο της τιμής μου γι' αυτό, να μην είχαμε συναντήσει ποτέ τον COVID-19. Και ασφαλώς θα προτιμούσα να μην είχα χρειαστεί ποτέ να κλείσουμε επιχειρήσεις και να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά. Τώρα το να γκρινιάζουμε διαρκώς δεν λέει τίποτα. Ας γκρινιάξουμε. Ναι, έχουμε αγωνίες. Όλοι έχουμε. Και εγώ έχω αγωνίες. Και έχω αγωνίες και ως υπουργός, έχω αγωνίες και ως επιχειρηματίας. Τι θα πει αυτό. Αφού όλοι έχουμε. Καλά, οι επιχειρηματικές σας αγωνίες δεν ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο. Οι υπουργικές σας τον ενδιαφέρουν. Έχω συνειδητοποιήσει ότι το 2020 θα είναι μια χρονιά ύφεσης και μάλιστα μεγάλη. Γι' αυτό, για δεν γι' αυτό ζητούν στήριξη, κύριε Γεωργιάδη. Δεν ζητάνε να του δώσετε λεφτά για να πάνε βόλτα. Προφανώς μα ζητούν στήριξη και δίνουμε στήριξη. Αλλά δείτε τώρα πάλι το οξύμορο. Λέει ο κ. Καβαθά, σωστά. Μα δεν φτάνει το 13% που έγινε οριζόντια τώρα στην εστίαση. Πρέπει να πάει παρακάτω. Αυτό κατάλαβα ότι. Στο 6% δηλαδή, έχουμε ζητήσει. Δεν κρυβόμαστε. Πόσο? 6. Για το ΦΠΑ. Ναι. 6%. Πολύ ωραία. Άρα λέει ο κ. Καβαθά. Ως προς τους φόρους. Θέλουμε μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, δηλαδή μεγάλη μείωση των εισπράξεων του κράτους. Και απ' την άλλη πλευρά λέει ο κ. Καβαθάς, θέλω περισσότερα χρήματα από το κράτος να με στηρίξει. Άρα θέλει το κράτος να εισπράξει λιγότερα, αλλά να ξοδέψει περισσότερα. Δεν μου λέτε, ρε, είναι, νομίζω, κύριε Υπουργέ, μας αδικείτε. Μας αδικείτε. Με συγχωρείτε. Μας αδικείτε. Μας αδικείτε. Ότι είπατε με τη σειρά. Όχι, το λέω ακριβώς και το επαναλαμβάνω. Τώρα που έχουμε ανάγκη, θέλουμε το κράτος. Το κράτος έχουμε 300.000 εργαζόμενους στην εστίαση. Θέλουμε να τους κρατήσουμε και θέλουμε τη βοήθεια του κράτους. Όταν κλείσαμε στις 14 Μαρτίου, χάσαμε τα εμπορεύματα, τα ευαλείωτα. Του Σαββατοκύριακου. Αυτό δεν μας αποζημίωσε το κράτος. Με κρατική εντολή κλείσαμε. Στρατεία προκαταβολή. Δέχομαι απολύτως ότι ειδικά ο χώρος εστίασης, όσοι κλείσαν τελείως και όσοι δεν κάναν delivery, γιατί παραλαμβάνω μεγάλο κομμάτι, κάναν delivery. Και αυτά τα ευαλείωτα τα ξοδέσαν στο delivery ακόμα και αν δεχτώ το μείον 70 που είπατε. Ποιο είναι το ποσοστό των εστιατορίων που κάνουν delivery, κύριε Γεωργιάδη, που έχουν και τραπέζια και κάνουν και delivery. Μέσα στον COVID, κυρία Γιάμαλη, αν θυμάστε, η πρώτη μου απόφαση ήταν ότι έδωσα το δικαίωμα σε όλα τα εστιατόρια
που ασχέτως αν είχαν πριν delivery ή δεν είχαν πριν delivery, εάν το επιθυμούσαν, να κάνουν μία απλή δήλωση και να ξεκινήσουν delivery την επόμενη μέρα. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι αρκετοί το κάνανε και πιθανολογώς επιχειρηματίας ότι αν κάποιος είχε κάποιες μεγάλες προμήθειες που ήθελε να του προκαλέσει μια πολύ μεγάλη ζημία, ναι, από το να τις πετάξει αποτιμούσε να κάνει delivery για λίγες μέρες. Άρα δεν είναι αυτό που είπε ο κ. Καβαθάς ο γενικός κανόνας. Υπάρχει. Κύριε Μίχαλε, με συγχωρείτε, σας διακόπτω. Θέλει να τοποθετηθεί εδώ και πολύ ωραία ο κ. Παπάς. Κύριε Παπά, ελάτε και μετά δώσουμε το λόγο στον κ. Όχι, επειδή έχουμε μονοπολίσει τον χρόνο εγώ και ο κ. Γεωργιάδης, θα ήθελα να πω ότι το μέτρο της άμεσης ενίσχυσης λύνει δύο προβλήματα. Δηλαδή και δεν συσσωρεύονται χρέη και πολλά από αυτά τα χρήματα επιστρέφουν στα ταμεία του κράτους. Επιστρέφουν στα ταμεία του κράτους και είναι πράσινος ο επιχειρηματίας. Διότι πήγανε σε έναν κλειστό λογαριασμό, εξυπηρέτησε τις υποχρεώσεις του και δεν δημιουργείται και το κενό. Αυτό είναι το κρίσιμο. Μάλιστα. Υπουργέ, αυτό το οποίο... Αυτό το οποίο ίσως θα ήταν καλύτερο. Αυτό ακριβώς που είπατε, οριζόντια ενίσχυση επιχειρήσεις. Όσες επιχειρήσεις έκαναν αίτηση και είχαν μείωση τζίρου και είχαν εργαζομένους, πήραν επιστατεία προκαταβολή. Αρκεί να έκαναν μια υπεύθυνη δήλωση ότι θα κρατήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2020. Κύριε Γεωργιάδη, το μέτρο σας αποδεικνύεται ανεπαρκές από τον αριθμό των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν μπει και αν κάνουμε και τη σούμα μαζί με το ΤΕΠΗ, αντιλαμβάνεστε ότι δρομολογήσατε... Μισό λεπτό. Αντιλαμβάνεστε ότι δρομολογήσατε δύο εργαλεία τα οποία αφορούν ένα μικρό κλάσμα των επιχειρήσεων. Τη στιγμή που 87% των κλάδων... Ωραία. Θεωρούνται κάναμε την ίδια συζήτηση πριν, μην κάνουμε ξανά ή θα είναι κουραστικό να παραλυθούμε. Όποιος θέλει έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Σας λέω, είμαστε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρώτη που το εγκυοδοτικό εργαλείο που φτιάξουμε ήδη λειτουργεί. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να λειτουργήσει σε 3 με 6 μήνες. Έχουμε κινηθεί γρηγορότερα από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εντάξει, άμα αυτό είστε ικανοποιημένοι και από το εγκυοδοτικό εργαλείο, πραγματικά. Απλά, για να βοηθήσω λίγο, Υπουργέ, γι' αυτό ακριβώς είχαμε συζητήσει, διότι δέχομαι, όπως είπες πολύ σωστά, δεν είμαστε ούτε Ελβετία ούτε Γερμανία. Σε κάθε περίπτωση όμως, το μέτρο των δυνατοτήτων που έχει η ελληνική οικονομία, θα μπορούσαμε τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις της εστίασης, όπως έπραξε και η Γερμανία, η οποία εξασφάλισε 2 ημέρες μετά το lockdown, με ανακοίνωσή της η κυβέρνηση, ότι θα εισπράττουν οι εργαζόμενοι αυτών των επιχειρήσεων το 60% των αποδοχών, οι οποίες είναι δηλωμένες στην αντίστοιχη εργάνη, και παράλληλα με έναν αλγόριθμο υπολόγισε και βάσει της δυναμικότητας των επιχειρήσεων εστίασης το πρώτο δεκαήμερο μετά το lockdown έλαβαν οι επιχειρήσεις μια επιταγή που κυμαίνεται από 9 έως 30.000 ευρώ. Ήταν one-off πληρωμή. Δεν λέω να πάμε σε αυτά τα ποσά, αλλά αν είχαμε προβλέψει ένα 5% των εσόδων, των δηλωθέντων εσόδων, για να μην επιβραβεύσουμε τους φοροαποφεύγοντες, το 5% των δηλωθέντων εσόδων την προηγούμενη χρονιά και με ένα ανώτατο πλαφόν 10.000 ευρώ θα είχε βοηθήσει πάρα πολύ στη ρευστότητα και θα πάω σε αυτό που είπε ο Νίκος ο Παπάς, ότι θα μπορούσαν να μπουν σε κλειστό λογαριασμό για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους σκοπούς, διότι τώρα πού βρισκόμαστε. Ανοίγει 25 του μηνός τη Δευτέρα η εστίαση. Έχει πρώτα απ' όλα στις 15 Ιουνίου την υποχρέωση η οποία πορεύει από τις επιταγές που είχε αφήσει πίσω τις 15 Μαρτίου να αποπληρώσει. Πολύ μικρό, σύντομο χρονικό διάστημα για να δημιουργηθεί αυτή η ρευστότητα. Παράλληλα, θα πρέπει ήδη ή από τη Δευτέρα να βρει ρευστότητα για να μπορέσει να προμηθευτεί νέες πρώτες ύλες ή τελικά προϊόντα, οτιδήποτε αγοράζει από τους προμηθευτές της. Και εκεί θα χρειαστεί μια ρευστότητα. Τέλος Ιουνίου έχουμε, θυμίζω, την αποπληρωμή των 11-12 μορίων του δώρου Πάσχα, το οποίο είναι εξαναβολής. Και τέλη Ιουλίου έρχεται το επίδομα αδείας. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι είναι πολλά τα βάρη τα οποία, όχι μόνο για την εστίαση, αλλά και για όλες τις άλλες επιχειρήσεις, εάν θα μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο επιχορήγησης, διότι από ό,τι φαίνεται, οι μικρές επιχειρήσεις, πραγματικά παρά τις
πολύ φιλότιμες προσπάθειες, το επαναλαμβάνω, τις οποίες κάνεις και το ξέρω από πρώτο χέρι, φοβάμαι ότι δεν θα εξυπηρετηθούν και με τη μειωμένη ούτως ή άλλως τουριστική κίνηση και γενικότερα τη μειωμένη ζήτηση, φοβάμαι ότι θα θρηνήσουμε θύματα, όχι άμεσα, αλλά το Σεπτέμβριο μήνα. Επιτρέπετε. Ναι, ο κύριος Παπάς. Όχι, νομίζω ότι είναι ο κύριος Νικολετάτος. Α, ναι, παρακαλώ. Ναι, έλα. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Μίχαλο και θα προσθέσω ότι και τον Αύγουστο έρχεται η εφορία. Θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό, μια πολύ καλή αρχή στη συζήτηση, να δούμε αν μπορούν να μπουν 120 δόσεις πάλι, να βάλουμε τα σπιτικά μας και τα μαγαζιά μας σε μια γραμμή. Θα πρέπει να δούμε μια πολύ καλή ιδέα, να στηθεί κάποιο αφορολόγητο σε όσα μαγαζιά ήταν σε αναστολή. Θα πρέπει να δούμε το φόρο επιτιδεύματος, όπου θα τον έβαζα σε ένα ερωτηματικό, αν μπορούν οι επιχειρήσεις να τον πληρώσουν. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη ΔΕΗ ή με κάποια μικροπράγματα τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και θα μπορούσαν να διευκολύνουν τα μαγαζιά. Και πρέπει να δούμε ένα σωστό πρόγραμμα εκκίνησης. Ό,τι πρώτες ύλες χαθήκανε, ό,τι ποσοστό τζίρου μπορούμε να βρούμε κάποιον αλγόριθμο ή οτιδήποτε, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να έχουν κάτι στα ταμεία τους να αρχίσουν. Γιατί ανοίγοντας τη Δευτέρα, πέρα από το ότι ξεκίνημα κάνουμε, θα έρθουν και οι προμηθευτές με το δίκιο τους, 3 μήνες κλειστοί, να καλύψουν ό,τι υπάρχει ανοιχτό. Δηλαδή είναι ένας κύκλος ο οποίος είμαστε στην κάτω μεριά του κύκλου και δεν βλέπω κάτι να με ανεβάζει στην πάνω μεριά ώστε να αρχίσει να φυλάει η ρόδα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Η επισκεπτέα προκαταβολή, για την οποία δεν κάνατε έτσι, αλλά μπορείτε να κάνετε. Είναι δάνειο, κύριε Γεωργιάδη. Δεν θα πάρω δάνειο όταν δεν έχω δει την αγορά ανοιχτή. Ο καπετάνιος παίρνει τα κιάλια και κοιτάει πώς είναι ο καιρός. Δεν θα βάλω ρότα στο καράβι μου χωρίς να ξέρω ποιος είναι ο καιρός. Δεν ξέρω, οι πελάτες θα είναι συγκρατημένοι. Μπορούν να φοβούνται δεύτερο κύμα του COVID. Μην μιλάτε από πάνω μου. Μπορούν να φοβούνται δεύτερο κύμα COVID. Μπορούν. Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη. Λέτε ταυτόχρονα ότι θέλετε ρευστότητα. Και ταυτόχρονα λέτε, δεν έχω ανοίξει, δεν έχω δεδομένα. Είμαι μαζί σας. Θα συμφωνήσω και θα το δείτε, θα επιβεβαιωθώ ότι ο δεύτερος γύρος επιστρεπτείας προκαταβολής θα έχει μεγαλύτερη δυναμικότητα και μεγαλύτερη κινητικότητα. Δεν είμαι εναντίον σας, αλλά ο πιο παλιός έμπορος δεν θα πάρει δάνειο με κλειστό μαγαζί. Τι εννοείται δάνειο? Η επιστρεπτεία προκαταβολή είναι επιστρεπτεία. Το λέει το όνομα. Είναι δάνειο που έχει 1% επιτόκιο και δεν πρώτο χρόνο δάνειο. Περίοδο χάριτος. Είναι δάνειο. Τι θέλετε να χαρίσουμε? Η κουβέντα είναι ότι θα χαρίσουμε. Και καταγράφεται. Θέλετε να κάνουμε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση? Θέλετε να το κλείσουμε το κράτος μας? Θέλετε να κατέμε όλους τους φόρους? Τα 27 δις, κύριε Γεωργιά, δεν θα τα κάνουμε. Μα τώρα είναι κουβέντα να το κάνουμε. Με συγχωρείτε. Δεν είναι κουβέντα. Να καταργήσουμε όλους τους φόρους. Και την άλλη μισή ώρα να χάσουμε. Όχι, δεν είναι. Μην την αδικούμε την κουβέντα μας. Μην την αδικούμε την κουβέντα μας. Δεν ανοίγω καμία κουβέντα. Συγγνώμη, τόσα χρόνια δίνουμε ένφια. Δεν θα μπορέσει να στηριχθούμε από τα λεφτά που δίνουμε. Και με ένα χρόνο περίοδο χάριτος που μου λέτε ότι δεν θα πάρω. Και μετά μου λέτε. Αντίστοιχα, μπορώ να σας πω ότι πληρώνω προκαταβολικά το χρόνο του επόμενου έτους. Οκ, εντάξει. Όλοι στον ίδιο παράδειγμα μας είμαστε, κύριε Γεωργιάδη. Και την προκαταβολή του φόρου, κύριε Νικολάτα, παρακαλώ, κύριε Παπά. Και την προκαταβολή του φόρου που σας πει, που θα την παραδώσουν στο ΣΥΡΙΖΑ 5% και την πήγε 100, τώρα ανακοινώσαμε ήδη προχθές ότι θα τη μειώσουμε στο 50 πάνω. Δεν διαφωνώ, δεν είναι αρκετά. Όχι, δεν ανακοινώσατε αυτό. Δεν ανακοινώσατε αυτό. Τι ανακοίνωσαν, κύριε Παπά? Ανακοινώσαν ότι θα δούνε πόσο θα είναι η προκαταβολή του φόρου, κατά πόσο θα μειωθεί. Κύριε Παπά, και ακούσαμε, πήρατε την προκαταβολή του φόρου εσείς από τον κύριο Σαμάρα 50 και την πήγατε 100, κύριε. Είχαμε COVID. Δεν είχαμε COVID. Και τι θα πει αν είχαμε COVID? Λέω ότι ο κύριος Παπάς είναι πρόεδρος του κόμματος. Κύριε Γεωργιάδη, σας θυμάμαι να φωνάζετε για αυτά τα πράγματα. Και τώρα... Μισόλεπτο. Να μην αδικούμε την κυρία Γιάννη, παρακαλώ πολύ. Να είμαστε κάπου αντικειμενικοί. Λίγο αντικειμενικοί. Να μην αδικούμε την κουβέντα μας όμως μέχρι στιγμές. Γιατί η κουβέντα μας νομίζω έχει διαφωνήσει και τον κόσμο σε πολλές στιγμές. Διπλασίασε την προκαταβολή του φόρου σε επιχειρήσεις. Αληθές ή ψευδές, κύριε Παπά? Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 3,5 χρόνια σε μνημόνιο, γιατί έπρεπε να ξεχρεώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε και πολλά άλλα τα οποία δεν ήθελε να κάνει. Άρα μην γιατί μου λέτε αναγκάστηκε. Χώρο, αυτό λέω στο σπίτι. Ναι, αλλά να πω όμως, δεν γίνεται να πείτε εσείς αυτό που θέλω εγώ. Μισό λεπτό τώρα. Okay. Λέω λοιπόν,
Να μην αδικούμε την κουβέντα μας, διότι έχει πάρα πολλές πτυχές, έχει γίνει πάρα πολύ διαφωτιστική κατά τη γνώμη μου, και ένα μέτρο απευθείας ενίσχυσης των επιχειρήσεων να μην το υποτιμάτε κι εσείς καθόλου. Και να μην χάρισμα, το υποτιμάτε, λέει. Διότι, ναι βεβαίως, δεν είναι χάρισμα απλώς όμως, και να σας κάνετε λάθος. Το κράτος μας είναι υπερχρεωμένο, και αν χαρίζουμε λεφτά, γράφεται στο χρέος. Αυτό που λέτε δεν γίνεται και το ξέρετε. Εντάξει, και ξέρετε στην τηλεόραση. Και παίζετε τον πόνο των ανθρώπων. Αδικείτε, το ξέρετε τον ότι αυτό σας. Δεν γίνεται. Έχετε κυβερνήσει, ήσταν υπουργός του κράτους μας, ξέρετε ποιες είναι οι δημοσιονομικές του δεσμεύσεις, ξέρετε ότι θα πει φρένο χρέους και ξέρετε ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πάμε και οι δύο μαζί και το λέτε δημόσια να κρατήσουμε ένα επίπεδο. Παίζω στον πόνο των ανθρώπων. Βλέπετε τον κύριο Νικολακράτο εκεί όχι και τον κοροϊδεύετε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, κύριε. Άδωνη, όχι έτσι. Θα συζητήσουμε κανονικά και ψυχρά. Να το λέει κάποιο που δεν έχει κυβερνήσει. Δεν ξέρω, το καταλάβω. Εσύ, δεν θα το κάνεις αυτό, μια μισή ώρα. Εσείς έχετε κυβερνήσει. Ξέρετε ότι αυτό δεν γίνεται. Θα περιμένεις να ακούσεις τώρα. Δεν γίνεται τώρα έτσι. Και με αυτή τη φράση να πάμε σε διάλειμμα, κύριε Παπά, ελάτε. Λέω λοιπόν ότι από αυτή την απευθείας ενίσχυση, τύπους απευθείας ενισχύσεως κάνουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλά από αυτά τα χρήματα θα γύριζαν στα ταμεία του κράτους και θα πρασίνιζαν όλες οι επιχειρήσεις. Δεν θα φόρτωναν καινούργια χρέη. Απλά πράγματα. Και είναι με αυτό... η συζήτηση που γινόταν, είναι η συζήτηση ήρεμα τώρα, που γινόταν και προ του 2015, ότι η αύξηση του βασικού μισθού ή αύξηση του μισθού στο δημόσιο, λόγω του θα αύξηναν την κατανάλωση, θα πληρώνουν τα χρέη τους, θα αύξηναν το ΑΕΠ. Καταλάβατε με τον σκληρό τρόπο ότι αυτό έγινε, το όχι, όχι, έγινε ακριβώς αυτό. Περίμενε τώρα. Όταν θα, όχι, κράτος, εγώ θα με αφήσει να σου πω. Περίμενε. Το περίμενε. Είσαι ψύχρεμος να με αφήσει 10 δευτερόλεπτα. Καινούριο χρέος. Να με αφήσει να σου πω 10 δευτερόλεπτα. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό εμείς λοιπόν. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό και μας λέγατε ότι θα αυξηθεί η ανεργία. Δεν αποδείχθηκε αυτό. Λοιπόν, επανέρχομαι. Τραχνολόγο. Δεν θα πάμε σε διάλειμμα. Θέλετε, θα μου επιτρέψετε και το κράτος αυξάνει το χρέος του, αυτό το χρέος του ξαναγυρίζει στους πολίτες του αναπόφευκτα. Είναι ένα μάθημα το οποίο το πήραμε την εποχή της πρώτης χρεοκοπίας το 10. Μας κόσε πολλά χρόνια το συνοηθούμε ως κοινωνία. Καλό να μην το ξεκινήσουμε. Εκ νέου. Για να το κλείσω λοιπόν, η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι πράγματι, όπως είπε ο κύριος Νικολαράκος, ένα δάνειο, αλλά ένα δάνειο με τόσο ευνοϊκούς όρους, δηλαδή 1% επιτόκιο και ένα χρόνο περίοδο χάριτος, που σε όποια επιχείρηση προσέφερες τέτοιου είδους δάνειο, θα χόρευε στο Σύνταγμα. Άρα μην κοιτάμε κάτι και το κοιτάμε στα δόντια. Εντάξει. Εάν χρειάζεσαι ρευστότητα, σου έχουμε δώσει εύκολη και άμεση ρευστότητα. Και με αυτό να πάμε σε διάλειμμα και να επανέλθουμε, κύριοι. Διάλειμμα και επανεσχόμαστε, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι. Τρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι το Κόντρα 24. Έχουμε και τους δύο πολιτικούς μας εδώ στην παρέα μας. Ναι. Σπύρο μου, όμως, ήθελες να διατυπώσεις ναι, τα ερωτήματά σου. Κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει ένα ερώτημα. Αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την άρση. Την σχεδόν πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων, ειδικά στην εστίαση, επειδή ενδιαφέρει την εστίαση και τον τουρισμό, με δεδομένο ότι τα κρούσματα είναι χαμηλά, αν συνεχιστεί αυτή η ροή και έχουμε αυτή την συμπεριφορά σε ό,τι αφορά την επιδημία, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου να έρθουν πλήρως τα μέτρα. Όσο βελτιώνεται το επιδημιολογικό μας προφίλ, τόσο τα μέτρα θα γίνονται γενικά πιο χαλαρά. Αυτό όμως δεν μπορώ να το αποφασίσω εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης, αυτό το αποφασίζει η Επιτροπή των Ειδικών. Εγώ, αν μου λέγανε να τα ανοίξουμε όλα αύριο όπως πριν, θα το δεχόμουν. Αλλά δεν μπορώ να πάρω εγώ αυτήν την ευθύνη. Να σας ρωτήσω κάτι. Σας ανησύχησαν τα όσα είπε ο κύριος Θεοχάρης, ο Υπουργός Τουρισμού, ότι δεν θα γίνονται τεστ σε όλους όσους μπαίνουν, όσους περνάνε τα σύνορα, τους τουρίστες από το εξωτερικό. Μήπως αυτό θα μπορούσε να μας γυρίσει πάρα πολύ πίσω? Κοιτάξτε, εδώ είναι πολύ απλό το τι έγινε και νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε. Η αρχική πρόταση της ελληνικής κυβερνήσης προς την Κομισιόν ήταν, όπως ξέρετε, να γίνονταν τεστ στον καθένα τουρίστα που θα έμπαινε στο αεροπλάνο πριν μπει στο αεροπλάνο, έως 72 ώρες πριν. Mm-hmm. Αυτό, όπως ξέρετε, απερίθει από τα άλλα κράτη.
Άρα θα έπρεπε να μπει στο δίλημα να πει τι, ότι θα κάνει τεστ εσύ στην είσοδο τη Ελλάδο. Ναι. Αν βάλει τεστ στην είσοδο τη Ελλάδο, μπορεί να φανταστείτε να έχονται μερικέ χιλιάδε άνθρωποι σε διάστημα 2-3 ωρών και μπορώ να στέκονται σε μία ουρά. Να κλείνουν ξενοδοχεία όμω από πιθανό κρούσμα. Με τη σειρά, κυρία Γιάμαλη, με τη σειρά. Θέλω να, να γίνουμε λογικοί άνθρωποι. Αν μιλάμε λογικά, όλα λύνονται. Ναι. Φανταστείτε ένα αεροδρόμιο με χιλιάδε ανθρώπου σε ουρέ να κάνετε επί ώρες, επί ώρες. Διότι το κάθε τεστ θέλει 14-15 λεπτά για να βγάλει αποτέλεσμα. Άρα βάλε τους χιλιάδες επί 15 λεπτά. Ουρές θα φτάνουν από το Ελευθέριο Βενιζέλος μέχρι το Σύνταγμα. Αυτό λέμε να κάνουμε. Προφανώς αυτό δεν μπορούσε να γίνει για πρακτικούς λόγους. Γι' αυτό και δεν το κάνει και κανένα κράτος στον κόσμο. Άρα αυτό απερίφθη για απολύτως πρακτικούς λόγους, αφού η Κομισιόν απέρριψε το αρχικό δικό μας σχέδιο και πήγαμε στη δεύτερη εναλλακτική. Ποια είναι αυτή? Δειγματοληπτικά λες τεστ για να μπορείς να έχεις μια εικόνα του τι συμβαίνει από την πράσινη επιδημία επ' αυτών που μπαίνουν. Αρχικά άνοιγμα των συνόρων σε χώρες που δεν έχουν κορονοϊό και αυτές, άρα μικρότερο ρίσκο να έρθει κάποιος που δεν έχει κορονοϊό. Ήδη από τα τεστ που κάνουμε στα αεροδρόμια, οφείλω να σας πω ότι σε χιλιάδες τεστ κάθε μέρα δεν έχει βρεθεί, αν θυμάμαι καλά, μια μέρα ένας που να έχει κορονοϊό. Άρα από ό,τι φαίνεται στατιστικά είναι πάρα πολύ μικρό το δείγμα. Και βεβαίως θα υπάρχουν οι μονάδες του ΕΟΔΗ, οι κινητές και πολλά προσφερόμενα τεστ σε όλες τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όπου αν τυχόν προκύψει κάποιο κρούμα σε κάποιο ξενοδοχείο, σε κάποιο νησί, θα πηγαίνει κατευθείαν ο ΕΟΔΗ και θα έχει το σχέδιο για το χήνισι. Είτε αν έχει το νησί αυτό είναι μεγάλο νοσοκομείο αναφοράς COVID εντός του νησιού, είτε αν δεν έχει άμεση μεταφορά του στο πλησιέστερο νοσοκομείο το οποίο θα είναι αναφοράς COVID. Όλα αυτά έχουν γίνει με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Ανακοινώθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα τον κύριο Θεοχάρη Πρεσβεύτη σήμερα. Λοιπόν, αυτά που κάνουμε είναι και λογικά και μελετημένα και επιμελημένα. Και δείτε ένα απλό πράγμα. Ο κύριος που με ρώτησε προηγουμένως, δεν είδα ποιος είναι, δεν έχω την οθόνη. Δεν πειράζει. Μου είπε αν θα μπορούμε να πάμε γρηγορότερα στην άρση των όποιων περιοριστικών μέτρων. Ο κύριος Σουρμελίδης ήταν λοιπόν. Ο κύριος? Ο κύριος Σουρμελίδης. Τον ξέρω. Συγγνώμη, δεν τον είδα. Δεν τον είδα, το λέω δοτιμητικά. Όχι, δεν βλέπω την οθόνη, έτσι. Χίλια συγγνώμη. Λέω λοιπόν, ο κύριος Σουρμελίδης με ρώτησε αν θα μπορούσαμε να πάμε γρηγορότερα στην άρση των μέτρων. Είναι το ερώτημα ανθρώπων από το χώρο. Σωστό, μαζί σου είμαι εγώ. Σωστό είναι το ερώτημα. Η κυρία Γιάμαλη με ρώτησε αν θα στον τουρισμό θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηρότεροι. Στη λογική του ότι χάσαμε 50 μέρες από τη ζωή μας και καλώς τη χάσαμε, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε να βάλουμε τις ζωές πάνω από την οικονομία και καλώς το είπε. Κυρία Γιάμαλη, ήταν άλλη η μορφή της επιδημίας το μήνα Μάρτιο, όχι για την Ελλάδα, για τον πλανήτη. Και άλλη μορφή της επιδημίας το μήνα Ιούνιο. Γιατί είναι γνωστό ότι η κορονοϊή επηρεάζει τη θερμοκρασία. Άρα το καλοκαίρι θα έχει μείωση, θα έχει ύφεση η επιδημία αυτή. Επειδή εγώ δεν δηλώνω επιδημιολόγος και νομίζω δεν δηλώνετε ούτε εσείς. Σας λέω ότι ακούω από τις αλλεπάλληλες και έχουμε ακούσει διάφορα σχετικά με το αν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και από την υγρασία. Και μέχρι να το πει το Lancet τελειωτικά για να σας το πω. Εντάξει, δεν λέω ότι θα σβήσει. Εγώ δεν είμαι Lancet. Βλέπω όμως ότι σε όλο τον πλανήτη, εκεί που υπήρχαν οι μεγάλες επιδημίες, τώρα αρχίζει και πέφτει αυτή η επιδημία. Έχει, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει καθοδική τάση. Κύριε Παπά, να ακούσουμε και εσάς. Ναι. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Τώρα με ρώτησε κάποιος κύριος τι θα γίνει αν έχουμε δεύτερο κύμα τον Οκτώβριο. Μα και προφήτης να είμαι, δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό. Ναι. Μπορώ 10 δευτερόλεπτα, επιτρέπετε. 10 δευτερόλεπτα. Κύριε Γεωργιάδη, αν θα μπορούσα να ζητήσω το ίδιο μοντέλο περιοδικών ελέγχων στα αεροδρόμια θα μπορούσαμε να κάνουμε στα νησιά μας που θα δεχθούν οι εργαζόμενοι να έρθουν σε επαφή με πάρα πολλούς τουρίστες. Θα κάνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα κάνουμε επιδημιολογικούς ελέγχους περιοδικούς σε όλη την επικράτεια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, αντίστοιχα όπως είναι το πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, να γίνουν και τα νησιά. Δηλαδή, θα οι κόκκινα, τα δυνατά και νησιά, κίτρινο και πράσινο. Και στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και παντού. Δειγματοληπτική έλεγχη COVID θα γίνονται διαρκώς. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή της κρίσης στα ζητήματα των μέτρων περιορισμού για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού ήμασταν πάρα πολύ μετρημένοι και πάρα πολλές φορές κάναμε αντιπολίτευση από τη θέση του επισπεύδοντος. Κάποια στιγμή και η οικονομία όμως πρέπει να ανοίξει και να πάρθουν τα μέτρα. Το ζήτημα είναι την ώρα που παίρνουμε την απόφαση να ανοίξουμε την οικονομία να έχουμε την επιχειρησιακή ικανότητα να ανταπεξέλθουμε συνολικά και το σύστημα υγείας αλλά και ο αριθμός των τεστ που γίνεται να είναι επαρκής για να δίνει μια εικόνα η οποία προσεγγίζει την πραγματικότητα και βεβαίως η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης όταν χρειαστεί. Έχουμε το δομικό ζήτημα ότι ο τουρισμός είναι
ένας κλάδος στον οποίο βασίζουμε μεγάλο κομμάτι της απασχόλησής μας και με αυτό το πρόβλημα θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι. Το μείζον είναι, ξέρετε και το ακούσατε για την προηγούμενη μία μισή ώρα, ότι έχουμε πάρα πολύ σοβαρές και θεμελιώδεις διαφωνίες με τον χειρισμό των οικονομικών μέτρων. Μάλιστα. Σπύρο ναι. μου... Υπάρχει ένα θέμα στον χώρο του τουρισμού ειδικά, βέβαια δεν είναι αρμοδιότητα σας κύριε Γεωργιάδη, αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα για την οικονομία, γιατί πάρα πολλοί ξενοδόχοι, και ιδίως τα μεγάλα ξενοδοχεία και τα μικρότερα, θέτουν το θέμα της ασφάλειας. Αν δηλαδή γίνουν προσφυγές, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα. Της αστικής ευθύνης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Θέλετε να μας εξηγήσετε, κύριε Μίχαλε. Κοιτάξτε, ο μεγάλος προβληματισμός αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Υπουργός, κατέθεσε ο κύριος Θεοχάρης 8 η ώρα χθες το βράδυ πλέον, το υγειονομικό πρωτόκολλο το οποίο θα ακολουθηθεί. Είναι ένα αρκετά βαρύ κείμενο, νομίζω ότι μέχρι τις μεσημεριανές ώρες θα έχουμε αποσαφηνίσει ακριβώς τι θα πρέπει να γίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση μεγάλη ανησυχία των ξενοδόχων με τις μεσαίες και μεγάλες μονάδες είναι ακριβώς το θέμα αυτό της αστικής ευθύνης, διότι δίνω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έρχεται ένα γκρουπ Γερμανών, να, οι οποίοι μπαίνουν σε ένα ξενοδοχείο, τη δεύτερη μέρα ένας από τους τουριστικούς επισκέπτες μας από τη Γερμανία πηγαίνει στη ρεσεψιόν, δηλώνει μια διαθεσία, φωνάζουν τον τοπικό γιατρό και διαγνώσκει ότι πάσχει από COVID-19. Το θέμα λοιπόν από εκεί και πέρα είναι όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν προς τα πίσω. Δηλαδή, όποιο άτομο από το ξενοδοχείο επισκέφθηκε το δωμάτιο του συγκεκριμένου επισκέπτη, μπαίνει αμέσως σε καραντίνα. Δηλαδή, οι καμαριέρες οι οποίες έχουν μπει μέσα για να καθαρίσουν το δωμάτιο. Τα σεντόνια, μαξιλαροθήκες, οι πετσέτες που χρησιμοποιήθηκαν, που πήγαν σε κάποιο χώρο πριν γίνει ο διαχωρισμός, το άτομο που τα χειρίστηκε θα πρέπει και αυτό να πάει σε καραντίνα. Αυτοί οι οποίοι έχουν συμβληθεί με το ξενοδοχείο προκειμένου να, τα στεγνοκαθαριστήρια για να ολοκληρώσουν τη δουλειά αυτή, θα πρέπει και αυτοί να μπουν σε καραντίνα. Συν το ότι θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι υπόλοιποι ενίκοι. Και βεβαίως ποιος θα αποζημιώσει αυτούς οι οποίοι θα θελήσουν να φύγουν, σύν την απολύμανση του ξενοδοχείου. Και βεβαίως το στίγμα το οποίο θα μείνει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ασχέτως αν έχει απολυμανθεί και έχει κλείσει τέλος πάντων το θέμα αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία και έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης που είπε ότι η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν να υπάρχουν αυτά τα τεστ τα οποία θα έπρεπε να γίνουν πριν την άφιξη, διότι πραγματικά αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δεχθεί αυτή την πρόταση, ώστε τουλάχιστον 72 ώρες πριν, που δεν θα υπήρχε το πρόβλημα που λέει πολύ σωστά ο Άδωνης στο αεροδρόμιο εδώ, να υπάρχει μεγάλος συνωστισμός των αφιχθέντων, αλλά γινόταν 72 ώρες πριν από την χώρα που θα ξεκινούσε ο τουριστικός επισκέπτης, θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν έγινε δεκτό όμως αυτό. Αυτό δεν είναι. Δυστυχώς δεν έγινε δεκτό. Άρα τώρα πάμε με καλή πίστη, αν καταλαβαίνω τώρα καλά. Τώρα λίγο ίσως είναι και ένα παιχνίδι ρουλέτας αυτό. Καλή πίστη. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν ανακοινωθεί είναι εξαιρετικά λεπτομεριακά. Ναι. Έχουν σχεδιαστεί από τους ειδικούς. Στο θέμα της αστικής ευθύνης, κύριε Μίχαλη, που είναι μια ανησυχία δόκιμη, στην ουσία τα πρωτόκολλα γιατί βγήκανε, ακριβώς για να αποδεικνύεται ότι ένα ξενοδοχείο που τήρησε όλα αυτά τα πρωτόκολλα δεν έχει αστική ευθύνη. Ναι. Αστική ευθύνη θα έχει κάποιος επαγγελματίας που θα φερθεί ανεύθυνα. Όποιος φερθεί υπεύθυνα δεν έχει να φοβάται τίποτα. Καλώς. Γιατί είναι απριόρι γνωστό ότι ναι, θα υπάρξουν κάποια κρούσματα COVID. Αυτό είναι και νομικά διασφαλισμένο, κύριε Γεωργιάδη. Βεβαίως, γι' αυτό ακριβώς βγήκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Μάλιστα. Σας πείραξε το καλή πίστη, δεν σας πείραξε το ρουλέτα, άρα το προσπερνώ. Λοιπόν, δεν το θεωρώ ρουλέτα. Θεωρώ ότι από την ώρα που αποφασίζουμε ότι ανοίγουμε τον τουρισμό μας, το δεχόμαστε ως απριόρι γεγονός ότι κάποια κρούσματα θα υπάρξουν. Ισχυριζόμαστε, και αυτό λένε οι ειδικοί, ότι θα είναι λίγα.
Γιατί επιδημία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση ύφεσης. Και με αυτό σας το ερώτημα. Και αν τηρήσουμε, προσέξτε, τα μέτρα υγιεινής που τηρούμε, δηλαδή βάζουμε συχνά αντισηπτικά στα χέρια μας, φοράμε τις μάσκες εκεί που πρέπει και τηρούμε τις αποστάσεις που πρέπει, μειώνουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την πιθανότητα διάδοση του ιού. Γι' αυτό, κυρία Γιάμαλη, παρόλο ότι έχουμε ανοίξει πλέον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομικής μας δραστηριότητας, δεν έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Και σήμερα που βγήκανε 20, τα 18 είναι στον ίδιο οικισμό των Ρωμά που είναι σε καραντίνα και το ένα στον γνωστό οικισμό στο Κρανίδι. Άρα στην ουσία είχαμε ένα καινούριο. Επιτρέπετε, κύριε Γιάμαλη. Ναι. Κύριε Νικολιτά, το παρακαλώ να ακούσω τον κύριο Παπαθά. Δεν ξέρω αν ο Υπουργός έχει υπόψη του για την εστίαση θα βγει υγειονομικό πρωτόκολλο. Θα βγουν και τα. Βεβαίως, για την εστίαση θα βγουν αντίστοιχα πρωτόκολλα. Γιατί μέχρι στιγμής δεν το έχουμε και έχουμε την ανακοίνωση του κυρίου Παπαθανάση και τον οδηγό του ΕΦΕΤ που έχει λίγες αντιθέσεις η μία ανακοίνωση από την άλλη. Όχι, δεν έχουν αντιθέσεις. Αυτά κατά βάση τα πρωτόκολλα για την εστίαση. Ένας εστιατόρος που θα τηρεί αυτές τις αποστάσεις κατά τον τρόπο που το λέμε δεν έχει ευθύνη. Γιατί ακριβώς έχει τηρήσει τις αποστάσεις. Ευθύνη έχει εκείνος ο οποίος κάνει το κεφάλι του. Μάλιστα. Κύριε Παπά, επειδή έχει έρθει η ώρα να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά και τους δύο και επειδή τα θέματα τα ανοίξαμε, δεν ξέρω αν τα κλείσαμε, θέλω ένα σχόλιο και από εσάς για τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για τον τουρισμό, αν μπαίνουν θέματα ρουλέτας, όπως είπε ο κύριος Μίχαλος αναφορικά με το πώς θα ανοίξουν ξανά τα αεροδρόμια και τα νησιά μας, αν δεν μπαίνουν θέματα, τι άλλο θα έπρεπε να γίνει, αν έχουν γίνει όλα σωστά. Στα θέματα των υγειονομικών πρωτοκόλων θα είμαι πάρα πολύ μετρημένος και προσεκτικός όπως φαντάζεστε. Είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι αν η πρώτη έξαρση του κορονοϊού ήταν σε μια περίοδο όπου θα είχαμε μεγάλα τουριστικά ρεύματα να πηγαίνουν και να έρχονται, ενδεχομένως να είχαμε και άλλη εξέλιξη, δυσμενέστερη εξέλιξη της καμπύλης εξάπλωσης του ιού στη χώρα μας. Το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε την επάρκεια, την επιχειρησιακή, να ανταποκριθούμε αστραπιαία σε ενδεχόμενα κρούσματα και βεβαίως να δούμε με πάρα πολύ θετικό μάτι, με πάρα πολύ θετική προσέγγιση την πρόταση που έχει γίνει από πολλές μεριές και από τα επιμελητήρια για ένα μεγάλο πρόγραμμα επιδοτούμενου εγχώριου τουρισμού. Μεγαλύτερο από το ήδη ανακοινωμένο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένα ανακοινωμένο πρόγραμμα. Είναι απλώς ο τριπλασιασμός του κοινωνικού τουρισμού. Ο κοινωνικός τουρισμός αφορά πάρα πολύ συγκεκριμένα καταλήματα. Δεν είναι λεφτά που θα πάνε χαμένα. Δεν είναι λεφτά που θα τα ρίξουμε σε βαρέλι δίχως πάτο. Είναι λεφτά τα οποία θα διατηρήσουν θέσεις εργασίας. Λεφτά τα οποία θα δημιουργήσουν και έσοδα στο κράτος, οικονομική δραστηριότητα και θα βελτιώσουν και τις προσδοκίες και των καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Κάπου εδώ νομίζω ότι σας έχω εξαντλήσει. Έχουμε περάσει 2 ώρες. Μπορώ να σας αποδεσμεύσω και τους δύο, να ευχαριστήσω και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν πολύ υπομονετικός και παρά το φόρτο εργασίας του ήρθε και εδώ να συζητήσουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Υπουργέ. Και μπορώ μόνο να πω ότι είπα ότι σήμερα ψηφίσαμε διάταξη που θα μας δώσει το δικαίωμα, μας έδωσε το δικαίωμα με κοινές υπουργικές αποφάσεις να αυξάνουμε αυτό το ποσό του επιδοτούμενου τουρισμού για το ποσοστά. Μακάρι. Θέλω να πω σε όλους τους ασχολούμενους με τον τουρισμό ότι ασφαλώς και κάθε διαθέσιμο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας θα χρησιμοποιηθεί και για τον τουρισμό. Σεβόμαστε την τουριστική βιομηχανία όπως σεβόμαστε κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα και αυτό που μπορεί να γίνει θα γίνει. Αρκεί να είναι μέσα στα πλαίσια του λογικού και του εφικτού. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γεωργιάδη, και να σας καλημερίσουμε. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιάμαλη. Νομίζω κάναμε μια ουσιαστική συζήτηση και ευχαριστώ τον κύριο Παπά. Ήταν μια ουσιαστική συζήτηση. Και εγώ έτσι νομίζω και είναι πάρα πολύ ευχάριστο το ότι σας είχαμε και τους δύο. Κύριε Παπά, να καληνυχτήσω και εσάς. Έχουμε και ένα τεχνικό θεματάκι από ό,τι βλέπω. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Είναι προς τιμήν σας το ότι κάτσατε όχι σε συζήτηση ενός τετάρτου, αλλά σε συζήτηση 2 ωρών. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Κάναμε μια σοβαρή κουβέντα. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε εδώ και σιγά σιγά να αρχίσουμε να κλείνουμε. Οφείλω να ρωτήσω όμως τον Σπύρο Σουρμελίδη, τι ετοιμάζετε στην Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς, κύριε Σουρμελίδη? Στην Κυριακάτικη Κόντρα News υπάρχουν πολιτικά θέματα, ναι, που έχουν προκύψει εσχάτως το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι μόλις βγαίνουμε από την καραντίνα, εν πάση περιπτώσει,
Και βεβαίως και κάποια οικονομικά θέματα που απασχολούν τους πάντες, μας απασχολούν όλους και έχουν σχέση με το άνοιγμα της οικονομίας. Μάλιστα. Θα την περιμένουμε με αγωνία την κυρία Καετική Κόντρα Νιούς. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους φορείς, τους εκπροσώπους της αγοράς που ήταν απόψε εδώ, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούσαμε να έχουμε κάνει αυτήν την κουβέντα. Γιατί το input, όπως λένε στο χωριό μου, ήταν πολύ σπουδαίο από εσάς, από το τι συμβαίνει. Οπότε, κύριε Μίχαλε, μεγάλη χαρά που ήσασταν απόψε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πραγματικά ήταν μια ουσιαστική συζήτηση. Και εγώ έτσι νομίζω. Πάντως η αγωνία είναι δεδομένη. Δηλαδή, για να φαίνεται και από τους φορείς, από τον κύριο Μίχαλο, από τον κύριο Καφαδά, από τον κύριο Κολετάτο, ότι υπάρχει αγωνία και υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτήματα. Μακάρι να μπορούσαν να απαντηθούν μόνο με τις εξαγγελίες αριθμών. Και δεν το λέμε με καμιά διάθεση. Όχι, προφανώς. Κριτικής ή αντιπολίτευσης, λοιπόν. Αλλά πραγματικά επειδή βλέπουμε τα μηνύματα από το χώρο της αγοράς και από τους ανθρώπους των επιχειρήσεων που είναι καταιγιστικά και εκφράζουν πολύ μεγάλη αγωνία. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Καβαθά, τον Εγώ σας ευχαριστώ. Και γιατί ξαναήρθαμε που είπε ο Κωνσταντίνος στην αρχή, ξαναμπαίνουμε σε μια κανονικότητα το ότι είμαστε στο στούντιο. Μακάρι να είναι πιο κανονική από ό,τι δείχνει. Λοιπόν, και τον κύριο Τηλέμαχο Νικολετάτο. Καλή δύναμη, καλό άνοιγμα και ο Θεός βοηθός.